Έλα, για πάμε, καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωσκό ορχοπίπυρο, γαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμπτουδόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα για να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια, να περάσουμε την μέρα κάτω από πόδια της μελαγχολίας και της κατάθλιψης και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία τόφια ζουμουσάδα! Ζουμουσού σημαίνει για τους καινούργιους που με ρωτούν, γιατί έρχονται καινούργιοι στην παρέα μας, δόξα τω Θεώ, και τους καλωσορίζουμε και τους προϋπαντούμε και τους βάζουμε μέσα στην οικογένειά μας με πολύ χαρά. Ζουμουσού είναι τα αρχικά για το ζούμε μεγάλες στιγμές. Μην μπαίνουμε πάλι σε αναλύσεις τώρα γιατί θεωρούμε εμείς μεγάλες στιγμές, θα το καταλάβετε αφού ήρθατε στην παρέα μας. Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά μου στον φίλο μου, τον δικαστικό, τον επιμελητή, δεν ήξερα τι είναι, ούτε ήξερα ότι ακούει. Χθες πηγαίνω να βάλω αέριο στον φίλο μου τον Χατζόπουλο στο βενζινάδικο, εκεί μπαίνοντας στην Θεσσαλονίκη από τη Χαλκιδική, και ακούω ένα κορνάρισμα και είναι ο κύριος αυτός με την μητέρα του, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, για να είναι αυτός, ας πούμε, ξέρω εγώ, 35-40, είναι μια κυρία στην ηλικία της μητέρας μου. Τους ευχαριστώ για τα λόγια που μου είπε και αυτός και η μητέρα του. Με συγκίνησε ιδιαίτερα και ήθελα να το πω. Μεγάλη κυρία, μεγάλη. Όχι, μην φανταστείτε καμιά γριά, αλλά μια κυρία που είναι, που θα μπορούσε να είναι μητέρα μου. Τα λόγια που μου είπε η κυρία θέλω να κρατήσω. Την ευχαριστώ θερμά. Ήθελα έτσι να ξεκινήσω σήμερα. Λοιπόν, αυτά. Όλα εντάξει. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη σήμερα. Εσύ, αγόρι, μόνο εσύ. Μόνο εσύ. Καλό είναι και ο κιός, αλλά εσύ, φίλε. Ο παπάς. Φίλε, είναι καθολικό. Είναι ο Λούι Ντεφινές σε αυτό το μοναστήρι που είναι με τα ράσα τα ψεύτικα. Εκεί πεθαίνω για Λούι Ντεφινές. Είναι ο λόγος που είχατε σε εγώ, φίλε, 5 χρόνια, έτσι. Ναι, το καταλαβαίνεις. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε. Γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει υπέροχα πράγματα, άλλα θα πούμε. Ελάτε να κάνουμε σουλμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο. Κληρώνουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή μας το 12ωρο! Το 12ωρο! Από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Τι δίνει ο άνθρωπος, μα τι δίνει! Τι δίνει! Είναι υπαρκτά τα δώρα, είναι πάρα πολύ ακριβά όλα αυτά. 12 δώρα. 100, 150, 170, 160, 130, 80, 90, 120 δώρα. 12 εδώ, 12 στο μαγαζί. Σήμερα εμείς κληρώνουμε ένα καταπληκτικό σετ μαγειρικά σκεύη πυραμίς. Κορυφή. Τώρα, είτε είστε αγόρι που έλεγε ο Ζαμπέτας και θα μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης να στείλετε μηνυματάκι, αλλά και από τα τηλέφωνα θα το κάνουμε, δεν είναι είδος πολυτελείας κατσαρόλα. Και εντάξει, βέβαια είναι τέτοια τα σκεύη που μόνο που δεν παίζει ραδιόφωνο, ας πούμε, η χύτρα, έτσι. Το καταλαβαίνετε τώρα, τα σύγχρονα τα σκεύη δεν είναι κανένα τσίγκος με κανένα καπάκι από πάνω της γιαγιάς εκείνη παλιά που την έβαζε το φούρνο έξω στην αυλή. Έτσι, λέω τώρα, είναι σκεύη που, τι να σου πω, επάνω έχουν την Άρτα και τα Ιωάννινα, στα οποία ελπίζω να έχουμε τελειώσει τη διαδικασία με το πρωτάθλημα και αν θέλει λίγο έξυπνα να σκεφτεί ο Χριστοβασίλης, να το καφτατζόγλιο, ας πούμε, μπορεί να θελήσει ο άνθρωπος να πει: παιδιά, εγώ έπεσα ή σώθηκα ή δεν έχει καμία σημασία για μένα, και μπορεί να θέλει να αλλάξει την έδρα, λέω εγώ. Θα τα δούμε αυτά όταν έρθει η στιγμή. Τώρα προς το παρόν, σήμερα έχουμε κύπελο, σήμερα λέμε αυτό. Εμάλα. Νου σας, ρε μάλια. Αυτό. Νου σας καλά, ρε μάλια. Αυτό. Αυτό. Και Δημάκη θα βάλουμε, και Σαφέ θα βάλουμε, και ό,τι μου ζητάτε θα βάλουμε, και γουστάρουμε που είμαστε εδώ μαζί σας και σήμερα μας έχει ο Θεός υγιής και είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο και επικοινωνούμε. Φανταστείτε μία νοητή γραμμή που μας δένει με τη Μελβούρνη, με το Κονγκό, με τη Μοζαμβίκη, με τη Μόσχα, με το Κάρντιφ, με το Στοκχόλμη, με το Λίτσεσάιντ, με την Νιρεμβέργη, με τη Νέα Υόρκη, με τους φίλους μας παντού. Τα χαιρετίσματά μας στη Λάρνακα. Την ξεχνάω τη Λάρνακα γιατί δεν είναι εξωτερικό, παιδιά. Δηλαδή δεν νιώθω ότι αναφέρομαι σε ένα ξένο μέρος. Όπως όταν μιλάω για τη Σουηδία, ας πούμε, ή όταν πώς μιλάω για την Αμερική, ξέρω εγώ, για την Αγγλία.
Δεν το, έτσι το νιώθω εγώ, ρε παιδί μου. Έτσι το νιώθω εγώ. Γι' αυτό δεν το βάζω στα παιδιά του εξωτερικού. Ασχέτως σκληρώσει που μπήκαν και κέρδισε ο Αλέξης το τάμπλετ από την κοπή της πίτας. Έχω να σας πω ότι όποιος μπαίνει στο κατάστημα της Electronet αυτές όλες τις μέρες και σήμερα, ό,τι και να αγοράσει, μπαίνει σε μια καταπληκτική κλήρωση και σήμερα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει εκεί το βράδυ, να κληρωθεί για μια καταπληκτική κουζινομηχανή Bosch 190 ευρώ. Δες φίλε τι άνθρωπος είναι ο Μπαμπουκίδης. Το μπορείς να γράψεις 200 να ακουστεί πιο 190, όσο, δηλαδή όσο κάνει τόσο γράφει φίλε. Εδώ στο Δευτέρι να πούμε, στο mail, έτσι. 200 δεν ακούγεται πιο θεαματικό όταν είναι να το κάνεις δώρο, έτσι. Όταν να το πουλήσει, ναι, θα πεις ότι παιδιά δεν κάνει 200. Εδώ που είναι δώρο και το κληρώνει, όχι, λέει αυτό. Γι' αυτό τους αγαπώ αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε, τα πάμε για Electronet. Αιγαίων, ψαρούκλα, όσοι πήγατε μία ενθουσιασμένοι, γιατί δεν υπάρχει πουθενά φρεσκότερο ψάρι, βγαίνει, το πρωί παίζουν κρυφτό με τα χέλια και με τις γοργόνες, παίζουν κουκάν με τον Ποσειδώνα και το μεσημέρι είναι στην πιατούκλα σας με αυτό το έκπληκτο βλέμμα, το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση δεν πλησιάζει αυτό το πραγματικά καθηλωτικό βλέμμα της κουκουβάγιας στο πίσω μέρος του βιβλίου του οργανισμού των δημοτικών σχολείων. ΟΔΒΕ. Και στα δύο καταστήματα Αιγαίων, και στο Ωραιόκαστρο και στο Δικητήριο, και Κυριακή ανοιχτά. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια, και τα παραλαμβάνετε είτε εκεί στο μαγαζί, είτε σας στέλνουμε 214.000 δικητήριο, 695666. Το καρντάσι μου είναι αυτό, έτσι. Βλέπεις, με παζαρέτζι ήχο κλήσεις. Άλλος πιο κατεστραμμένος από μένα στα μουσικά, να ξέρεις. Γεια σου, νεκταράκο μου, γεια σου, αίμα μου. Να είσαι γερός. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε ότι κορυφαία ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, και ψωμάρες και γλυκάρες και σοκολατόπιτες καταπληκτικές και προφιτερόλ και κεράσματα και παγωτό Νάνα Μέλια και Velvet Bosco. Καταπληκτικά πράγματα και στα δύο καταστήματα, στην Καρολού και Δημητρίου, και το πρωί με το καφεδάκι σας. Εμείς σήμερα έχουμε αγώνα. Και για μένα και κατ' εμέ, για να πω έναν Γάλλο παίχτη που πέρασε την Πασιά τη Σεντετιέν, έπαιξε ένα διάστημα δανεικό στη Λίλ και κατέληξε στην Αζαξιό, περνώντας ένα φεγγάρι από τη Στάνταρ Λούτιχ του Βελγίου, τη Στάνταρ Λιέγης. Μιλάω για τον Ζαζάκ Κατεμέ, που είναι ξάδερφος αρετής Κατεμέ που παίζει το σαντούρι. Είναι σαντούρι αυτό με τα μπαστούνάκια. Σαντούρι, το άλλο είναι κανονάκι, έτσι. Όχι, κανονάκι παίζει Κατεμέ ή όχι. Μπερδεύομαι. Ας με βοηθήσει κάποιος. Όχι, όχι, αυτό είναι σάζι που λες. Σάζι. Λέω τέλος πάντων ότι κατ' εμέ το σημερινό παιχνίδι, πώς μπορείς φίλε, όχι απλά έχω έτοιμη την τιμονιά για να πέσω στα μυστικά του Βάλτου, Πινελόπη Δέλτα και σε άλλα γράμματα. Χαιρετάω, φίλε, κανονικά με χάνουν εκεί οι ποδηλάτες που τρέχουν όλοι μαζί, που τους βλέπω και κουράζομαι πραγματικά τους ποδηλάτες σε κάτι ανηφόρες. Πραγματικά και είναι ο άλλος δίπλα με το αυτοκινητά και περνάει και κάνει και μπορεί να κάνει και χειρονομίες, έτσι που άλλος στην ανηφόρα του έχει βγει η γλώσσα έξω. Λέω λοιπόν για να γυρίσουμε στα δικά μας, για μένα το σημερινό μάτς είναι σημαντικό και για το μάτς της Κυριακής με το Βαζελάκι, για το οποίο θέλω να σας πω ότι όποιος στείλει μήνυμα και όποιος πάρει τηλέφωνο έχει διπλές προσκλήσεις, γιατί στο Regency Casino Θεσσαλονίκης, στη μεγαλύτερη οθόνη που υπάρχει στην πόλη, το σινικό τείχος σε οθόνη, που για να πας από τη μία πλευρά στην άλλη πληρώνεις, να πούμε, δύο φορές διόδια, στην υπέροχη αίθουσα Βεργίνα, έχουμε τον αγώνα με τον Βάζελο. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το καταλαβαίνετε. Ξαναλέω, διπλές προσκλήσεις. Και δεν υπάρχει ο, ας το πούμε, ο περιορισμός που υπήρχε παλιά, να είστε πάνω από 21. Υπάρχει άλλη είσοδος, δεν είστε υποχρεωμένοι να μπείτε στο καζίνο, έρχεστε και στο hall κάνετε ένα κλικ δεξιά και μπαίνετε, άρα μπορεί να πάρετε και το παιδί σας μαζί, ούτε έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο, έτσι. Η αίθουσα είναι αυτόνομη και μπορεί να δείτε
σε υπέροχους καναπέδες, με άφθονη μπύρα δωρεάν, με πολλές εκπλήξεις στο ημίχρονο, με δώρα, με. Κάθε φορά μας καλοδέχονται και μας υποδέχονται στο καζίνο. Είναι φέτος, έχω χάσει το μέτρημα ποια είναι η χρονιά, γιατί και επί Αρένα πήγαινε εκεί, και επί 103 πήγαινε εκεί, για την πρώτη φορά και επί Έξτρα Σπορ πήγαινα εκεί να παρουσιάσω τις εκδηλώσεις σε κάθε ραδιόφωνο που δούλευα, και μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Όλο το επιτελείο εκεί που φροντίζει να είναι όλα μια χαρά. Και ο Κιώσης και ο Κωνσταντινίδης και τα κορίτσια που τρέχουν να μας έχουν τα πάντα έτοιμα για την εκδήλωση. Άρα ξαναλέω, χωρίς κλήρωση, όσοι στείλετε μήνυμα στο FM κενό, το μήνυμα στο 54526, έχετε διπλή πρόσκληση για το Ρίτζεσι Καζίνο την Κυριακή να δούμε το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και επίσης και στο τηλέφωνο. Αν μου πάρετε τηλέφωνο και μου πείτε θέλω πρόσκληση, θα γίνει έτσι. Και επίσης, όπως είπα, για το σπουδαίο δώρο σήμερα, ένα σετ με σκεύη κουζίνας, ένα με τα μαγειρικά σκεύη, και μάλιστα όχι ό,τι, αλλά πυραμίς. Μαγειρικά σκεύη, κορυφαία μάρκα. Εγώ που δεν ξέρω να τηγανίσω ούτε αυγό, εγώ που άμα με βάλεις μπορεί να ρίξω ας πούμε το γκρόκο και το ασπράδι στα σκουπίδια και να προσπαθήσω να τηγανίσω τα τσόφλια, ακόμα και εγώ ξέρω ότι πυραμίς είναι κορυφαία εταιρεία. Υπάρχουν απώλειες για σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι το μάτς το σημερινό κατ' εμέ θα επηρεάσει και το μάτς της Κυριακής. Θα μου πεις, δεν είναι αυτό λίγο μπακαλίστικο, δεν είναι λίγο πώς το σκέφτεται ο παδός? Εντάξει, εγώ το λέω όπως το σκέφτομαι. Πιθανόν οι παίκτες να είναι από πέτρα και να μην καταλαβαίνουν τίποτα. Έχω όμως μια εντύπωση ότι το πώς θα πάει σήμερα το μάτς και το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα, δεν μιλάω μόνο για την πρόκριση, την οποία φυσικά και τη θέλουμε, φυσικά και την επιθυμούμε. Μιλάω για την επιστροφή στον κανονικό ΠΑΟΚ. Μιλάω να δούμε τον ΠΑΟΚ που είδαμε με τον Γαύρο, που είδαμε με τον Απόλλωνα, που είδαμε πάλι από το Γενάρη και μετά να παίζει τριγωνάκια, να χάνεται το τόπι, να μοιράζει τριάρες, τεσσάρες σε Τρίπολη, από εδώ, εκεί, με Γαύρο, έτσι αλλιώς μέσα. Αυτόν τον ΠΑΟΚ επιθυμούμε να ξαναδούμε, που δεν τον είδαμε την Κυριακή με το συμπολίτη, γιατί ξεκάθαρα δεν υπήρχε το βλέμμα πετάω σπίθες, γιατί δεν υπήρχε το μαχαίρι στα δόντια, και το καταλάβαμε από το πρώτο δίλεπτο. Το γιατί δεν υπήρχε είναι μια άλλη ιστορία. Μην ξαναγυρίζουμε σήμερα Τετάρτη ξανά στο μάτς Κυριακής. Το νου μας που λέμε συνέχεια, το λέμε και το νούμε πέρα από το χαβά, πέρα από το χαβαλέ. Το λέμε και το εννοούμε. Όλοι, 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 όλοι. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα από αυτούς που θα επιλέξει ο Ρασβάν να δείξουν ότι αδικούνται που δεν είναι βασικοί. Το λέω κάθε φορά, είναι έτσι η δική μου η νοοτροπία, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος. Έτσι, όταν σου δίδεται η ευκαιρία και νιώθεις ότι είσαι αδικημένος, οπουδήποτε, έχει να συμβεί χρόνια στη ζωή μου, αλλά παλιά συνέβαινε. Ευτυχώς έχει να συμβεί καιρό, αλλά θέλω να πω παλιά, όταν είσαι πιο μικρός, που νιώθεις ότι κοίταξε, γιατί αυτός. Μιλάμε για καλώς εννοούμενο εγωισμό, όχι κατάρες. Να φύγει αυτός για να γράψω εγώ αυτό, ή να πάθει αυτός κακό για να πάρω εγώ μια θέση. Μιλάμε τώρα για έναν υγιή ανταγωνισμό, για έναν εγωισμό που να σε οθεί να κάνεις πράγματα σημαντικά στη ζωή σου. Αυτοπεποίθηση μπορεί να το πει ο άλλος. Καλώς εννοούμενο θράσος, όπως και αν το πει. Άρα αν εγώ είμαι, ας πούμε, ο Γιαννούλης που μέχρι τώρα δεν έχω πάρει χρόνο, ή αν είμαι ο Ερίκε που δεν έχω πάρει χρόνο πέραν της Νέας Σμύρνης, αν είμαι ο Σφιντέρσκι που δεν έχω πάρει χρόνο, αν είμαι ο Λιμιός που είμαι αναπληρωματικός του Ζαμπά πλέον, αν είμαι, ξέρω εγώ, ο Ολιβέιρα που δεν με έβαλε προχθές ο προπονητής από την αρχή, τι κάνω? Μπαίνω σήμερα, βγάζω ματάκια. Σύστημα ιδίποδας. Σύστημα ιδίπους τύρανος. Χρακ! Τα βγάζω τα μάτια στον προπονητή και τον αναγκάζω, τον εξαναγκάζω, στην ουσία τον οθώ σε πονοκέφαλο βαριάς μορφής για την Κυριακή. Και το λέω αυτό γιατί ο Καντουρί είναι 1-1,5 μήνα έξω με θλάση. Εντάξει, τα έχουμε πει για τον Καντουρί. Δεν θέλω να πω τώρα που είναι τραυματίας. Σέβομαι ότι το παιδί περνάει τώρα πάλι μια δύσκολη φάση. Πέρα από το ότι εμένα δεν μου αρέσει σαν παίχτης, είναι και ευπαθή σου τραυματισμούς. Βλέπετε, λίγο παραπάνω να ζοριστεί, 2-3 μάτς να παίξει. Εγώ ακόμα και ο τρόπος που πλησιάζει την μπάλα, ρε παιδί μου, νιώθω ότι σε κάθε μάτς κάτι θα πάθει, κάτι θα αυτό. Δηλαδή
Εντάξει. Πέραν τούτου. Άλλο αυτό και άλλο. Χαίρομαι που έπαθε ο Καντουρί, έτσι. Τα είδαμε και αυτά στο διαδίκτυο. Ευτυχώς που έπαθε θλάσσιο παίχτης. Δεν είναι παιδιά αυτή η λύση, το καταλαβαίνετε. Όσο και ξεκίνησε από εκεί πέρσι η αντεπίδηση στην Ξάνθη, έτσι, που έπαιξε ο Πέλκας το 10. Άλλο αυτό, ότι δεν τον γουστάρω σαν παίχτη. Άλλο κατάρες, έτσι, ή να είμαι περιχαρής επειδή ο παίχτης μου τραυματίστηκε. Τους θέλω όλους υγιείς, κάτι μπορεί να προσφέρει κι αυτός. Προχθές με τον Άρη αυτός τη βγάζει την μπάσα στον Βιερίνη. Αυτός πληστρώνει για να βάλει την κολάρα. Εντάξει, ούτε έχει δημιουργήσει ποτέ κανένα πρόβλημα, ρε, να πει ότι είναι κακός χαρακτήρας και έτσι. Απλά είπαμε είναι ότι είναι όλο αυτό το ντρούπι, το μπλ. Είναι και η φυσιογνωμία πολλές φορές που λες, ρε παιδί μου, βόμβες πέφτουν γύρω. Κάνε, δηλαδή, δείξε λίγο καυτό. Είναι το ύφος, είναι το ύφος. Εντάξει, okay. Έξω λοιπόν ο Κατουρί, έξω Ζαμπά που θα φανεί αν θα προλάβει το ΟΑΚΑ την Κυριακή, γιατί έχει σφίξιμο και για κυρίως. Για την Κυριακή τώρα γίνεται η μάχη, σήμερα κανένας λόγος, γι' αυτό και αποκλείστηκε. Έξω είναι από την αποστολή και ο Βαρέλα, και αυτός για να ξεκουραστεί. Ναι μεν πήρε στην αποστολή και τον Αντερέ, και τον Μπίσεσβαρ, αλλά όπως φαίνεται δεν θα ξεκινήσουν. Και μην ακούσω κανέναν να λέει θα παίξουν οι αναπληρωματικοί, δηλαδή ο Ολιβέιρα, ο Ερίκε, ο Σφιντέρσκι, ο Γιαννούλης, ότι είναι αναπληρωματική. Έτσι, δηλαδή νομίζω δεν ή ο Πέλκας, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν να μπούμε σε αυτή τη λογική. Εγώ ούτε καν λέω τη λέξη rotation. Τι πάει να πει. Rotation είναι όταν έχεις 11 παίκτες μόνο και αναγκάζεσαι να βάλεις τους δεύτερους οι οποίοι απέχουν παρασάγκας από τους πρώτους και είναι δευτεράντζες. Άλλες χρονιές τα είχαμε ζήσει αυτά. Υπήρχε ένας κορμός και οι υπόλοιποι ήταν εξωφυλαρούχες. Τι να κάνουμε. Μιλάμε για παλιά. Που δεν υπήρχε δυνατότητα. Τώρα μπαίνει στην εντεκάδα ο Ολιβέιρα, μπαίνει στην εντεκάδα ο Ερίκε, μπαίνει στην εντεκάδα ο Ίγκασον, μπαίνει στην εντεκάδα ο Σφιντέρσκι, μπαίνει στην εντεκάδα ο Πέλκας. Δηλαδή ο Λιμνιός βασική σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα πρώτης γραμμής. Έτσι. Άρα αυτοί που θα μπουν σήμερα οφείλουν χωρίς άγχος να καθαρίσουν το μάτς, να πάρουν την πρόκριση, θυμίζω 2-1 το πρώτο παιχνίδι, να μην σας, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε, ας πούμε ότι δεν πρέπει να φάμε γκολ σε πρώτη φάση. Κάπου διάβασα ότι μπορεί να δοκιμάσει και το Ρέι αντί για τον Πασχαλάκη, δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Το βέβαιο είναι ότι θα πάει με το Γιαννούλη αριστερά, ο Βιερίνια στον πάγκο, να ξεκουραστεί, να μην έχουμε θέματα. Και αυτός δεν είναι μικρός, βλέπετε ότι όταν τσιτώσει, όταν πάρει πολλά παιχνίδια, υπάρχει ένα θέμα. Δεν μας παίρνει τώρα να έχουμε θλάσεις του Βιερίνια, ούτε τραβήγματα του Βιερίνια. 8 σταθμούς πριν από το τέλος, στο πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε ότι δεν μας παίρνει να χαθεί ο αρχηγός. Αυτός είναι αναντικατάστατος. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Και δεν μιλάω μόνο παικτικά, σαν φλόγα, σαν κουλτούρα, σαν ιδιοσυγκρασία, σαν πάθος, σαν τρέλα. Σαν ο πιο χορτασμένος παίζει σαν να είναι ο πιο πεινασμένος. Ο πιο χορτασμένος από εμπειρίες. Bundesliga, καλύτερος δεξιός μπακ του γερμανικού πρωταθλήματος. Euro με την Πορτογαλία. Κύπελα, έξω, παραστάσεις αυτά, τα πάντα με τον ΠΑΟΚ ξανά. Δηλαδή είναι ο πιο χορτασμένος. Κι όμως παίζει σαν να τον πήρες από την ΚΑΠΑ 19 προχθές και του λες άκουσε, από αυτό το ένα μάτς θα κριθεί αν... Α, ωραία, δεν είναι καν στην αποστολή. Α, δεν το είδα αυτό. Δεν το είδα. Ναι, Κωστάκη μου, καλά κάνεις, δεν το είδα. Δεν το είδα. Άρα σωστά, είπα ότι κάπου το διάβασα. Δεν είδα καν αν είναι στην αποστολή. Άρα τον έχει εκτός. Οκ, okay, προχωρώ. Είπα ότι κάπου διάβασα ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει ωραία. Αυτό ήταν προφανώς πριν βγει η αποστολή. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα. Ο Πασχαλάκης κάτω τα δοκάρια λοιπόν. Ο Γιαννούλης σαν αριστερό μπακ. Ευκαιρία στο Γιαννούλη να δείξει γιατί είναι ο κορυφαίος Έλληνας αριστερός μπακ. Χωρίς άγχος. Κανένα. Παίξε την μπάλα σου. Η ομάδα σε πήρε πίσω γιατί σε πιστεύει. Γιατί έχεις πάρα πολλά προσόντα. Γιατί έχτισες την καριέρα σου στον Ατρόμητο. Θα πω για τον Ουάρντα, δεν μπορώ να μην πω. Έτσι. Τι έγινε χθες. Με το Μάτος δεξιά. Τον Ίγκασον και τον Κρέσπο δίδυμο. Ο Ίγκασον που έπαιξε ένα μάτς μέχρι τώρα και αυτό ήταν στη Νέα Σμύρνη και μας έδειξε
εξαιρετικά στοιχεία και όλο αυτό το διάστημα η μεταγραφή των 4 εκατομμυρίων κάτω στον πάγκο, φίλε. Δηλαδή, έτσι τι να πω. Ο Ολιβέρε θα είναι ο ένας αμυντικός χαφ. Λογικά ο Σάκο θα είναι ο δεύτερος. Α, να πω ότι έμεινε έξω και ο Μαουρίσιο και αυτός περισσότερο για λόγους προφύλαξης, για λόγους προληπτικούς, γιατί είναι επίφοβος. Από τους χειρότερους ήταν στο μάτς με τον Άρη, ο Μαουρίσιο. Από τους χειρότερους. Μόνος του μας έχει δείξει τι μπορεί να κάνει ο Μαουρίσιο, πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι στα χαφ. Γι' αυτό έχουμε απαιτήσεις. Από κάποιον που είναι ένας παίχτης, π.χ. από το Σάκοφ, ξέρω, ο Σάκοφ είναι αυτό, ρε παιδί μου. Ο έντιμος, ο φιλότιμος, ο... είναι αυτό ο Σάκοφ. Δεν περιμένω από το Σάκοφ να μου καθορίσει το παιχνίδι, να είναι κομβικός στα χαφ. Είναι πάντα ένας ο οποίος συμπληρώνει. Έτσι το βλέπω εγώ, ρε παιδιά. Μπορεί ο άλλος να μου πει ότι τι λες τώρα για το Σάκοφ, για... είναι δική μου άποψη. Αλλά από το Μαουρίσιο περιμένω να είναι κομβικός στα χαφ. Και αφού δεν έχει επιλέξει ο Ρασβάν από την αρχή τον Ολιβέρα, να μπει και να αυτός να φιλτράρει το παιχνίδι, αυτός να αυξομοιώσει το ρυθμό. Το έχω πει πολλές φορές. Το πώς είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εξαρτάται, εννοείται από όλους τους παίκτες, αλλά από κάποιους παίκτες εξαρτάται περισσότερο. Όπως π.χ. από τον Μαουρίσιο. Η κακή μέρα του Μαουρίσιο επηρεάζει περισσότερο τον ΠΑΟΚ από μια κακή μέρα π.χ. του Μάτος, λέω. Κι ας είναι καθοριστικός και ο Μάτος. Άρα πάμε. Πασχαλάκης, Γιαννούλης αριστερά, Μάτος δεξιά, Ίγκασον και Κρέσπο, τα δύο στόπερ, Σάκοφ και Ολιβέιρα, τα δύο αμυντικά χαφ, λογικά με τον Ολιβέιρα σε πιο δημιουργικό ρόλο γιατί το έχει. Ο Πέλκας θα πάει στο 10, λογικά με τον τραυματισμό του Καντουρί θα επανέλθει ο Πέλκας στο 10 και θα πάει ο Μπίσεσβαρα αριστερά, δηλαδή αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο να δούμε στο ΟΑΚΑ την Κυριακή, να επανέλθει ο Πέλκας, που και αυτός μπήκε και δεν φάνηκε ότι μπήκε προχθές. Ο Πέλκας στο 10 θα είναι ο Ερίκε λογικά ο τρελός αριστερά και αυτός περιμένει με πάθος και τρέλα να του δοθεί ευκαιρία. Ο τραυματισμός του Καντουρί του ανοίγει και αυτουνού, να πω έτσι μια πολύ ωραία λέξη παλιά δεκαετία 80, και αυτουνούνουνου του ανοίγει την πόρτα και μπορεί να μπει στην εντεκάδα. Ο Λιμιός ανά δεξιά και τώρα στην κορυφή ή ο Τσούμπα. Με απογοητεύεις. Ακούω τον Λευκό. Κάνε. Σε παρακαλώ. Έτρεξε βέβαια, προχθές δεν πήρε μπάλες καθόλου και δρασκελισμούς και αυτά και τα λοιπά. Εμένα με ενδιαφέρει να βάλεις γκολ. Δεν με απασχολεί. Βάλτα σήμερα και ας μην είναι το στοίχημα. Τώρα για το στοίχημα με την Ποφίλιο καταλαβαίνετε ότι έχει μπει έτσι για να γίνει το χαβάς μεταξύ μας. Δηλαδή βάλε γκολ. Αυτό με ενδιαφέρει. Γιατί το έχεις, είσαι παικταράς. Και εκεί μπορεί μπροστά να βάλει και το Σφιντέρσκι. Και ο Πολωνός ο one touch. One touch. Μια. Παπ! Παπ! Αυτό. Χλάτς κλούτς είναι. Που έλεγε και του Λάρα. Αυτός. Έτσι έχουν τα πράγματα. Χθες το ΟΑΚΑ, πάρα πολύ γιούχα και αποδοκιμασία και μπινελίκη στον Ουάρντα, το καταλαβαίνετε γιατί. Στα μάτια του βλέπουν έναν από αυτούς που τους νίκησε, στα μάτια του βλέπουν τον ΠΑΟΚ η Χάρτινη, αποδοκιμάστηκε και ο Ουάρντα τι έκανε, επειδή είναι μουρλό παιδί, το έχουμε πει αυτό, δεν αλλάζει. Έκανε πως σηκώνει μία κούπα, αυτό ήταν το πρώτο μενού, τους έκανε ότι εγώ κούπα ο ΠΑΟΚ, έχω και εγώ μερίδιο σε αυτό και σας παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, μπήκε μετά στο Instagram, μπήκε μετά στο διαδίκτυο και τους θύμισε τι γκολ έχουν φάει. Δύο από την... κάτσε να το βρω, εδώ το έχω. Δύο από τον ΠΑΟΚ, τέσσερα από τον Γαύρο. Ο DBDI, two in ΟΑΚΑ from Ατρόμητος, γράφει στο επίσημό του, έτσι δεν είναι κάποιος που τον που έχει χακάρει. Two in ΟΑΚΑ from Ατρόμητος, two from ΠΑΟΚ, four from Ολυμπιακός, DBDI Wardas, σας γα... Ή, κανονικά, εκεί, με γελάκια βέβαια, αλλά χαβαλές να γίνεται. Μουρλό παιδί, τρελός, έτσι. Εντάξει, τώρα το γουστάρουμε αυτό που γίνεται, αλλά όπως βλέπετε δεν μπορεί ένας τέτοιος να παίξει εδώ. Το παιδί μέσα στον αυθορμητισμό του καλά κάνει και του τρολάρει, καλά κάνει και του θυμίζει. Λοιπόν, είναι παουξάκι. Είναι παουξάκι για την κερκίδα όμως, όχι για την εντεκάδα. Έτσι, δηλαδή είναι τρελό το παιδί, τελείως. Τρελό.
τρελό. Καλημέρα στο Μότο Μουδανιά, καλημέρα στο Λάρι, πρώτες καλημέρες εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ναι, Χρύσα μου, το είδα, ωραία, είναι εκτός αποστολής. Είπα ότι κάπου το είχα διαβάσει ότι υπάρχει μια πιθανότητα να τον βάλει. Λέει, δεν ισχύει, αφού τον άφησε εκτός αποστολής. Το θέμα είναι να βγάλει εγωισμό η ομάδα, οι παίχτες, αυτό που έμαθα και αυτό που άκουσα και αυτό που διάβασα και αυτό που λέει το ρεπορτάζ, ότι μαζευτήκανε, τους πείραξε το αποτέλεσμα της Κυριακής και είπανε η καλύτερη απάντηση, ο καλύτερος τρόπος είναι πρόκριση με τον Πανιόνιο, νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ, να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν. Μόνη της η ομάδα, η ίδια αυτή καθεαυτή, έχει βάλει τον πήχη ψηλά για να έχουμε απαιτήσεις. Και εμείς ή έξω ή απ' έξω, είτε καθόμαστε πίσω από μικρόφωνο, είτε καθόμαστε πίσω από ένα τιμόνι αστικού, είτε φτιάχνουμε κουλούρια το πρωί, είτε είμαστε σκουπιδιάρδες, είτε είμαστε γιατροί, είτε είμαστε ότι όλος ο κόσμος ζει γι' αυτό. Όλος ο κόσμος ζει γι' αυτό. Όταν λοιπόν εσύ του έχεις καλλιεργήσει τέτοιες προσδοκίες, όταν εσύ έχεις βάλει τόσο ψηλά τον πήχη, τότε καταλαβαίνεις ότι όταν δεν θα είσαι έτσι που πρέπει, μου έχεις δείξει ότι μπορείς. Άμα δεν μπορείς, ομάδες που ξέρουμε δεν μπορούμε, καθόμασταν και λέγαμε, οκ, θα είμαι εκεί. Τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, ό,τι μπορέσω, ό,τι μπορέσω να κάνω. Τώρα, αυτή η ομάδα που είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, πρέπει να το αποδεικνύει συνέχεια. Η διάρκεια καθιερώνει. Και δόξα τω Θεώ, τα παιδιά αυτά από πέρσι τον Ιανουάριο δεν χάσαν πουθενά στο πρωτάθλημα, έκαναν μεγάλες εμφανίσεις. Μην ξεχνάμε, επειδή αφορίζουμε για την Ευρώπη και για το τελείωμά της στο τέλος, μην ξεχνάμε την αρχή της Ευρώπης, εκεί που έκαιγε η φλόγα της ελπίδας για πρόκριση στο Champions League. Τα μάτς με Βασιλεία, τα μάτς με Σπαρτάκ. Τα ξεχάσαμε, σαν να ήταν άλλη χρονιά. Ναι, δεν μου άρεσε πώς τέλειωσε η χρονιά, δεν μου άρεσαν αυτά που γίναν ούτε με τη Βίντι, ούτε με την άλλη, πώς τη λέγανε την άλλη. Τη Βίντι και την. Τέλος πάντων. Την Πάτε Μπορίσοφ, οκ. Σε κανένα δεν άρεσε το τελείωμα. Αλλά δεν ξεχνάω τι έγινε το καλοκαίρι, τότε που λέγαμε πάμε να προκριθούμε στους ομίλους, ότι παίξαμε όμιλο, πριν τον όμιλο. Στα μάτσα αυτά. Σήμερα βγάλετε εγωισμό. Ζητήσαμε φυσικά elite διαιτητή και όχι Νίλς Χόλγκερσον, τον θείο της Πίπη, της Φακιδομήτη, σαν αυτόν που στείλαμε προχθές, τον πρώτο ξάδελφο από το σόι της μάνας του Mr. Bean που σφύριζε. Βγήκε, λέει, τώρα ο παρατηρητής διαιτησίας, ο Μάριν, ο στενός συνεργάτης του Περέρα, και είπε offside τον γκολ του Βέλεθ. Σόπαρα, γίγαντα. Σένα περιμέναμε γιατί εμείς δεν το είχαμε δει. Τέλος πάντων, τα πάμε αυτά, μην ξαναλέμε τα ίδια. Ξαναλέω ότι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη είναι αυτό της Ελλάς Auto Service. Καταπληκτικά πράγματα θα συμβούν εκεί στο αυτοκίνητό σας, και μεγάλο σέρβις και μικρό σέρβις, 47-43-12. Εκεί εμπιστεύεστε την οικογένεια Χατζοπούλου, που με την εγγύηση της Ελλάς Σέρβις, της κορυφαίας οδικής, εδώ και 40 χρόνια προσέχει τα αυτοκίνητά σας. Και τμήμα φανοποιίας, όπως είπα, και βαφείο και καλύμπρες, και τμήμα ελαστικών και τμήμα υγραεριοκίνησης, ένα πλήρες συνεργείο. Θα ξαναπώ ότι σήμερα κληρώνουμε σκεύη, μαγειρικά σκεύη, καταπληκτικά πυραμίς, πάνω από 100 ευρώ η αξία τους, εκπληκτικά, θα τα έχετε για μια ζωή. Αυτά δεν είναι παίρνω τις χύτρες, α πούμε, ή παίρνω το τηγάνι πυραμίς και είναι για μια εβδομάδα, ούτε για ένα χρόνο. Αθάνατα. Αθάνατα. Θυμάμαι κάτι κατσαρόλες η μάνα μου, με κάτι μπλε λουλούδια που έχει γύρω γύρω, τις θυμάμαι από τότε που έκανε τις κεφαλιές ψαράκι ο Πάπριτσα στο ΟΑΚΑ. Και τις έχει ακόμα. Αθάνατα είναι τα πυραμίς. Πάμε σε διάλειμμα. Είπα, όσοι στείλετε μήνυμα χωρίς κλήρωση, διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Κυριακής στο Regency Casino, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, να δούμε το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντική η αναμέτρηση αυτή. Θα μιλήσουμε για αυτή όμως από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε κύπελο με Πανιόνιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σαν τρελή. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Κοπιάστε την παρέα μας. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να μιλήσετε εσείς. Σπάσε αγόρι μου, άνοιξε την κρυσταλιέρα. Κάπου εκεί λέει στο Δέλτα πήγαινε. Δέλτα, όχι Δασκαλάκης. Δεν αφήνω τίποτα όρθιο. Μια διευκρίνηση για τους καινούριους. Δεν σπάμε πιάτα. Είμαστε κατά του σπασίματος των πιάτων. Το θεωρώ μια. Τέλος πάντων, μια άσωτη. Μια απερίσκεπτη σπατάλη δεκαετία του 80. Εμείς πάμε μόνο κρυστάλλινα. Δηλαδή. Κανάτες. Κυροπήγια. Ανθοδοχεία. Τα πια! Γυάλινα τέτοια, πυρέξα αυτά κτλ. Τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου. Τέτοια. Κρύσταλλα!
Αυτά. Πάμε. Αυτά έχουμε δώσει, αυτά έχει η δυνατότητα η εκπομπή να προσφέρει. Είπα το εξής. Γυάλινα κύπελα. Η Άντσου, φίλε, δεν υπάρχει. Περαστικά! Περαστικά, χρυσάκι, περαστικά. Πο-π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 ο
Μην ξεχνάτε μπαταρία Ιταλός 4-5-45-9-9-9. Μοναστηρί ουσικές θέρμη 24 ώρες το 24ωρο. Σας την περνάει την μπαταρία. Εκεί ο ειδικός 5-45-9-9-9 Ιταλός. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Μην ξεχνάτε στο μπάσκετ. Χολαργό με χολαργό 4 παρατέταρτο το Σάββατο. Τρίτη 7.30 με την χάρτινη. Γιατί χάρτινη είναι σε όλα τα αθλήματα, δεν είναι. Έτσι, για το Champions League πρέπει σε αυτά τα δύο μάτς να έχει πάρα πολύ κόσμο. Η ιστορία σώθηκε. Γυρίζουν ο Χάτσερ με τον Γκος, προπονούνται ξανά οι παίκτες, πληρώνονται τα πάντα. Και εδώ η οικογένεια Σαββίδη, να πούμε. Α, μην λέω τώρα, δεν χρειάζεται να λέω, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Και σήμερα φυσικά, όποιος μπορεί, όποιος έχει δυνατότητα, να έχει κόσμο το γήπεδο, να σμπρώξουμε την ομάδα, να πάρει την πρόκριση για το κύπελο. Δεν θέλω να ακούω ούτε από έναν ΠΑΟΚΤΣΙ. Ούτε από έναν εντάξει το κύπελο. Ούτε, δεν δικαιούται κανένα. Επειδή το πήραμε δύο χρονιές, χορτάσαμε. Έτσι θα πάει. Μεγάλη ομάδα γινόμαστε όταν δεν χορταίνουμε με τίποτα. Μεγαλώνουμε κι εμείς μαζί με αυτό το ΠΑΟΚ. Σιγά μην χορτάσω την πείνα μου με δύο κύπελα. Αυτά τα δύο κύπελα τα πανηγυρίσαμε έξαλλα. Μας γέμισαν ευτυχία, μας γέμισαν χαρά. Φούσκωσαν τα πνευμόνια μας. Με οξυγόνο. Μείναμε άϊπνοι από τη χαρά μας. Μείναμε. Άρα κύπελο πάλι. Σήμερα στην ρεβάνς Νέας Σμύρνης. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Πάμε να πάρουμε γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. 7.30 είναι το παιχνίδι. 7.30 είναι το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη, ούτε χιόνια, τίποτα. Εκεί, εκεί. Καλημέρα σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα. Ναι. Έλα Κωνστάκη, καλημέρα. Καλώς το ναι. Καλώς το Λεβέντε μου. Καλώς το Ιπποκράτιο. Λέω κάτσε να Ζουμουσού. Πάω, πάω πρώτος και είμαι γοργής. Σήμερα σκόνη, yeah. Ταΐζεις σκόνη, yeah. Σε μερίδες μεγάλες, yeah. Με σε πιατέλες. Δηλαδή έχεις κάνει ένα mixed, yeah. Σκόνη. Μιλάμε, έχω ταΐ σκόνη. Το Μενιό, τον Γιώργο, τον Βαθουφού, δηλαδή όλοι το. Φουφού, μιλάμε για είναι του, τα πράγματα. Ποιοι είναι του πρώτο μισάωρο. Να πω, δέχομαι πιέσει να ανοίγω γραμμές, ναι. Μετά τις 9, το σκέφτομαι κι εγώ γιατί δεν προλαβαίνω πλέον να μιλήσω. Γιατί, όχι. Με τις, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Δέχομαι πιέσει από τον εαυτό μου, όχι ότι. Όχι, για πες, Κωστάκι μου, για πες. Λοιπόν, για το μάτς της Κυριακής δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί έχει περάσει ήδη. Εντάξει, τα είδαμε όλοι. Δεν ήμασταν καλοί. Ένας Βιερίνια μόνο στον πρώτο ημίχρονο πάλεψε. Ναι. Εγκλωβιστήκαμε κιόλας. Τέλος πάντων, ήταν και ο διαιτητής, ξέρω εγώ, ας το πω, δεν θα βάλω πολύ μεγάλη ευθύνη στο Λάιτσμαν. Γιατί και εμείς τον γκολ που φάγαμε, Κώστα, έφταιγε όλη η αμυντική γραμμή εκεί πέρα, ας πούμε, όταν πεθάνει δύο παίχτες, ναι. Ο Άριος μέσα στη μικρή περιοχή. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέμε το VAR. Πάμε. Τελειώσαν αυτά. Τελειώσαν αυτά. Ναι. Κωστάκι μου, είναι Τετάρτη. Τελειώσει. Σήμερα. Έχουμε μάτς σήμερα, πολύ, ναι. Σημαντικό. Σήμερα, Κώστα. Ναι. Σήμερα Κώστα έχουμε πολύ σοβαρό μάτς. Δεν είναι καθόλου κυπελάκι. Ο Πανιόνιος δεν είναι Παναχαϊκή. Έρχεται από δύο εμφανίσεις καλές. Φυσικά. Είναι δυνατή ομάδα. Θέλουν και οι αντίπαλοι μου να γίνει, βέβαια. Στραβή σήμερα για να με επηρεάσει το πρωτάθλημα. Γιατί βλέπουν, ναι. Τι γίνεται μόλις. Απλά ένα χ όταν έρθει εδώ. Μόνο εδώ γίνεται αυτό. Αυτό το ξέρω, πράγμα. Δηλαδή, ξέρω. Τι να πω, ρε παιδιά. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Αφού είδα, γιατί άμα αυτό που είπες χτες, είχες δίκιο. Πόσες φάσεις έχουμε αδικηθεί, αλλά επειδή έχουμε. Κάθισα και τις, δηλαδή, είπα μία-μία. Μπορεί να ξέχασα κάποια, γιατί τις είπα όπως έχω στο μυαλό μου. Μπορεί να ξέχασα. Μένουμε. Πρόσεξε, δεν διαμαρτυρόμαστε, γιατί πήραμε τα μάτς. Φαντάζομαι τώρα αν ερχόταν στο παλιές. Δεν ήμασταν τρίτοι τώρα. Δηλαδή μιλάμε για σφαγές τρελές. Μα ξέρεις τι έγινε, Κώστα μου. Στα αντίστοιχα μάτς του, ο Ολυμπιακός, εκεί που έπρεπε να χάσει βαθμούς, σμπρόχτηκε. Δεν τα έχασε. Στα αντίστοιχα μάτς, η Χάρτιν επίσης, δηλαδή τι έγινε, εκεί που σου δημιουργεί και μια εσωστρέφεια, μια γκρίνια, έτσι, παπ, έρχεται το αποτελεσματάκι, παίρνεις το τριποντάκι σου και προχωράει πρωταθλητής Ολυμπιακός και τέτοια που ακούμε, έτσι, τα γνωστά. Ναι, δεν αφήνω το μάτς με τον Παναθηναϊκό σήμερα, να το περάσουμε
με το καλό, αυτό. Με καλή απόδοση, για να συναντήσουμε τις παλιοποιότητες μπροστά μας. Αυτό. Για να δούμε πώς θα πει και ποιος άκος. Αυτούς, με αυτούς ασχοληθούμε για από αύριο, γιατί και για αυτούς έχουμε να πούμε, γιατί τελευταία επειδή είναι αδύναμοι και δεν έχουν μαντήλι να κλάψουν, σταματήσαμε τόσο πολύ να λέμε γιατί δεν είναι διεκδικητές. Δεν ξεχνάμε όμως τι έχουν κάνει τα προηγούμενα χρόνια, τι έχουν κάνει στον ΠΑΟΚ αυτοί, όταν μπορούσαν. Όλοι, ρε φίλε, πόσο έχουν βλάψει, πόσο μου στερήσανε και πρωτάθλημα και έξοδο στο Champions League. Με δόλιο τρόπο, με ύπουλο τρόπο, πόσο μου κάναν το φίλο. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, έτσι. Απλά θα ασχοληθώ αύριο. Εγώ γιατί κάνω φροντιστήριο το Βαγγελάκι και με λένε άλλοι με το λες το παιδί βρε. Άσε να το πω εγώ πέρα. Να ξέρει ποιες παλιοποιότητες αργότερα θα γίνει. Γεια σου Κωνσταντίνε μου! 476 Κωνσταντίνε. Κάτσε να σε βάλω. Να σε βάλω για τα σκεύη. Για τα σκεύη. 476. Ναι, τα σκεύη. Ζουμουσού. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού. Να το χαρτί. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Πάλι δεύτερος. Δεν βαριέσαι. Αργυρός. Δεν είναι. Άλλος ήταν Τέρης Χρυσός. Λόγω νερών ο πληκτηριάκης κλείστησε πιο... Και λόγω του ότι είναι χορευτής και έχει πιο ελαφριά ακρίβως, πατήματα, τακ-τακ-τακ, έκανε ένα έτσι. Εντάξει. Εγώ και ο χορός. Αρκούδα έχεις δει, σε παραγύρι. Πώς δεν έχω δει, παλιά. Είναι σαν να έχεις δει εμένα μες στο χορό. Όχι καθόλου. Δεν έχεις δει να χορεύω. Εσύ είσαι ελεύθερη, εσύ είσαι από Τραβόλτα, νομίζω. Ο Τραβιόλτα, τραβιέμαι κάθε φορά, με τραβάνε. Για πες. Τι να πω, όταν φτάσαμε στην Ελλάδα να κατεβαίνει ο αξιοδέμπετος κύριος Τσουκαλέ. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Πιστεύω είναι τρολάρισμα, αποκλείεται δηλαδή, δεν μπορώ να το... Όχι, από κάτω όλα τα περιμένεις. Ναι. Από τους κάτω και συμπολιτική όλα τα περιμένεις. Αν το δούμε και αυτό, με τη Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει. Α, δεν ξέρω αν κατεβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Στο Κερατσίνι, μιλάμε για το Τσουκαλά. Λέμε τώρα για την είδηση που την είδαμε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι μέγα τρολάρισμα. Δηλαδή, ούτε σαν αστείο μπορώ να, για να πω, ποιος το σκέφτηκε, τι ωραία. Αυτός που έλεγε, ας πούμε, επίθηκο τον Αντετοκούμπο, ότι κάποιος τον παίρνει στο κόμμα του να κατεβεί, τον Λασποτήρα. Αυτόν ο οποίος λέει αυτά που λέει για τους Σκοπιανοί, ερχόμαστε να σας πάρουμε αποτέλεσμα στην Τούμπα, θα σας γαμπίδι. Ότι τον παίρνει ένα κόμμα, όποιο και να είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει καν. Λέω και ορισμένες φορές, εκτός ποδοσφαίρου, για να παίρνει και λίγο και βγάλει στη χώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι σήμερα. Πιστεύω ακράνεχα θα το περάσουμε. Ναι. Και έπεται το άλλο, έχουμε εξάλλου πάρα πολλά δύσκολα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουν απομείνει. Πρωταθλήματα στο κυπέλλο είναι τρομερά δύσκολα και θέλει μεγάλη προσοχή. Πιστεύω στην ομάδα μου ότι θα περάσει όλα αυτά τα παιχνίδια άνετα. Και θα ήθελε στα ημιτελικά του κυπέλλου, ναι, με οποιαδήποτε ομάδα, αν θα κληρωθούμε. Μου επιτρέπεις να κάνουμε αυτή την κουβέντα αφού περάσουμε σήμερα? Ναι, ναι, σου επιτρέπω απόλυτα. Έτσι, λοιπόν. Όχι για γούρι. Ένα-ένα, Γιώργο μου, σε παρακαλώ. Όχι, εντάξει, εφόσον παρακαλέσαι. Μετά ό,τι θέλεις, ό,τι θες. Να τελειώσω σήμερα και μετά. Και εγώ έχω επιθυμία για μετά, αλλά δεν θέλω να την πω καν. Ό,τι θέλω. Έτσι. Γεια σου, Γιωργάρα μου. 4-16. Περίμενε, 4-16. Γεια σου, Γιωργάρα. Έγινε, γεια σου, Γιωργάρα. Καλά κάνεις και μου το γράφεις. Δεν ξέρω αν το είδατε. Είναι, ρε παιδί μου, οι συνήθειες. Όταν έχεις μάθει μια ζωή να κάνεις ντουστα από διαιτητών, χθες δεν αποτελεί έκπληξη. Ο κύριος Δημήτρης Μελισσανίδης στο ημίχρονο του αγώνα κυπέλου της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, χθες. Έτσι. Χθες δεν είχε 26 Δευτέρου. 26 Δευτέρου, χθες. Λοιπόν. Ντουστα από διαιτητήρια στους διαιτητές. Και μάλιστα επειδή εμείς είμαστε κακοντρεχείς, ρε παιδί μου, και δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, υπάρχουν και φωτογραφίες. Το βλέπω, ας πούμε, στο InPauk. Ντου κανονικά στους διαιτητές. Μπήκε μέσα συνοδευόμενος από τον Βασίλη Δημητριάδη, αλίμονο, και παρουσία πολλών ανθρώπων ακόμα εκεί, διάφορα, είπε δύο λογάκια στον Τάσο Παπαπέτρου και στους βοηθούς του. Περιμένουμε να δούμε αν θα έχει γίνει μια στιγμή. Στο φύλλο αγώνα ή αν έχουν γραφτεί τα πράγματα όπως έχουν. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν είσαι... μπορώ, κλα. Τι ωραία.
γελάω, επειδή γελάω. Δεν μπορώ. Την ώρα που κάνεις γαργάρα, εγώ πίνω καφέ. Θέλω να σου βγει από τα ρουθουνάκια. Δεν βγήκε. Με βγήκε. Την ώρα που κάνεις γαργάρες, εγώ πίνω καφέ. Τι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πες. Λοιπόν, μήπως πρέπει να, να το ξανασκεφτείς. Να κάνεις cash out. Να κάνω cash out. Ναι. Να βγω έξω από την κάσα. Την ποφίλιου. Όχι, δεν το παίρνω πίσω το στοίχημα. Τι, μου λένε οι παλιοί φίλοι και τα λοιπά. Τι ξέρω κεφαλιά είναι αυτή που έχεις ρε μπιπ. Σε μερικά θέματα. Εγώ δεν άρω την εμπιστοσύνη μου στον παίκτη. Είναι τα πιστεύω πεις... παιδιά, δεν ξέρω κεφαλιά. Μα εξακολουθώ να το... Μου λες, καλά θα βάλει 6 γκολ 8 μάτς. Κι αν έρθει μεθαύριο με τον Βάζαρο και κάνει χατρίκ, τι θα μου πείτε, λέω εγώ τώρα. Δεν άρω την εμπιστοσύνη. Θα... Εξάλλου έχω τη δικλίδα ασφαλείας που μόνο η Αθηνά έχει σκεφτεί και ξέρει. Εγώ θα σου πω το άλλο. Απευθύνεσαι σε ένα λαό ο οποίος έχει υπομείνει τόσα και τόσα εδώ και 34 χρόνια. Δεν θα αντέξει μια κουφίλη. Χωρίς να έχει μπροστά του μια ημερομηνία λήξης, ρε παιδί μου. Έτσι. Με την ποφίλη τουλάχιστον έχουμε και μια ημερομηνία λήξης. Ξέρουμε πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει. Αδερφέ μου, πόσο δίκιο έχεις. Πόσο δίκιο οπότε έχεις. Δεν μας πιάνεις. Έτσι. Πόσο δίκιο. Τη βάλεις, δεν τη βάλεις, κερδίσεις, δεν κερδίσεις. Εμένα ξυστή με ενδιαφέρει, αδερφούλη. Να πάρω το κατσαρολικό, να έρθει να ανοίξει η βαλβίδα της πίεσης που συσσωρεύτηκε γενιές τώρα μέσα μας. Ο πατέρας μου που είναι 85, εγώ, ο γιος μου που είναι πιο μικρός, ο γιος σου που είναι πιο μεγάλος. Αυτό το πράγμα να βγει. Ήρθε όλο αυτό και κορυφώθηκε πέρσι με την κλοπή. Δηλαδή, αν υπήρχε μια συσσωρευμένη πίεση, ήρθε και αυτό το πράγμα πέρσι που ήταν τόσο ανέντιμο. Ήτανε τόσο σκληρό, ήταν τόσο επίπονο, αλλά και αυτό με έκανε πιο δυνατό. Φέτος θα πάω να το πάρω, αδερφέ. Να ξέρεις. Γιατί φέτος δεν είμαι μόνο άπλιστος, φέτος είμαι μίδας. Δεν είναι απληστία. Είμαι μίδας φέτος. Δεν είναι απληστία, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Είναι η νομοτέλεια που έρχεται σε κάποιον που αξίζει. Σε κάποιον, η δικαίωση και η δικαιοσύνη, ρε φίλε, με το σταυρό στο χέρι. Έτσι. Απόδοση δικαιοσύνης. Τέλος. Όλη η ανήψια της θείας δίκης. Δες τι έπαθε η Χάρτινη στο Τσούλου. 0-0. Πήγε και διασύρθηκε, φίλε. Δεν μάζεψε ούτε πόντο από καλτσόν. Πόντο από καλτσόν δεν μάζεψε, φίλε. Άκουσα σήμερα ότι το BBC ανέβασε κάτι. Έτσι και από κάτω είχαν μια λεζάντα. Ακόμα υπάρχει αυτή η ομάδα. Θα υπάρχει ρε μπίμπιδες, έτσι, και από εδώ και πέρα θα μας βλέπετε θα συνέχεια. Μιλάτε. Ακόμα δεν έχει αρχίσει τίποτα. Έτσι. Το zoom σου τώρα ξεκίνησε. Να είστε έτοιμοι. Φιλιά ακριβώς. Πολλά. Ακριβώς. Να σε βάλω και στην κλήρωση. 882. Πες, θύμισε μου όνομα. Ο Γιάννης σήμερα, από τη Σουγκάρδη. Έλα γοράκι μου, σε έβαλα ήδη. Να ξέρετε και για τους εξωτερικού ισχύει, έτσι. Γεια σου Γιαννάρα, να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω, zoom σου αδερφέ. Zoom σου, να προσέχεις τον καφέ. Γεια σας, καλημέρα! Ναι! Ναι, καλημέρα σας! Καλώς το παιδί! Λίγο σοβαρά σήμερα, α, γιατί ζουμουσού. Δεν κατάλαβα, τίποτα δεν είναι φλού! Τίποτα δεν είναι, όλα είναι φλού, φίλε! Άμα δεν είμαι αυτός που πρέπει μέσα, δεν μου χαρίζεται τίποτα στο γήπεδο! Αυτό θέλω να πω! Διότι θα πρέπει να ψυχώσουμε την ομάδα σαν αυτό που έκανε ο συμπολίτης μας που πήγανε εκεί πριν το υπερματσάκι και δεν ξέρω εγώ τι τους λένε. Κατά κάποιο τρόπο, θέλει να έχουμε κι εμείς έτσι. Αυτό κάνουμε κάθε φορά πριν τα μάτς, εδώ στο δικό μας το μετερίζει. Αυτό λέμε, να μπουν σήμερα μέσα. Είναι ο μεγάλος ΠΑΟΚ, είναι η κορυφαία ομάδα στην Ελλάδα. Να καθαρίσει την πρόκριση γρήγορα. Αυτοί που θα παίξουν να βγάλουν σπίδες από τα μάτια. Μπορεί να λέω δεκαετία 80 και πολύ αιτήλα εκφράσεις, αλλά αυτές είναι που κάνουν τη διαφορά. Στη σημερινή, γιατί στο Γιώργο το ματσάκι με το συμπολίτη το παρομοίασαμε κοινομαχία, ότι εμείς ήμασταν με ένα σκυλί, ξέρω εγώ, που ρούσε πάνω του και είχε την ουρά κάτω από τα σκέλια. Σήμερα ναι, πρέπει να είμαστε λυσιασμένοι. Αυτό. Όπως μπήκαμε το γάβρο, έτσι να μπω, σε όλα τα υπόλοιπα μάτς. Να βγάζουμε αφρούς από αυτό, το σώμα μας. Αυτό πρέπει. Είδες ότι όταν δεν είμαι έτσι. Δεν μου δίνεται ποτέ τίποτα. Ποτέ εμένα.
Ποτέ. Και πάλι δηλαδή μου το στερούνε και έτσι να είμαι, πάλι καταφέρνουν και το μέσα. Μα όταν με βρουν έτσι, δεν μου δίνουν ένα πέναλτι που είναι του Μπίσεσβαρ, αφήνουν ένα γκολ που είναι offside, μου κόβουν το μάτος. Όταν με βρουν μπόσικο, με αδικούν κιόλας. Ξεκάθαρα. Επειδή θέλω λίγο να σταθώ στο ματσάκι με τον Άρη πάλι. Όχι! Όχι, αδερφέ! Σήμερα έχουμε κύπαλο Κυριακή Βάζελος. Τα πάμε. Τα χιλιοείπαμε. Φτάσαμε Τετάρτη. Πώς δίνανε την πάρα. Πες μου σήμερα. Σήμερα πες μου. Σήμερα θα τους φάμε. Αυτό φίλε, αυτό. Να τους καταπιούμε, όχι αυτό. Να τους φάμε. Τελειώσαμε. Να τους καταπιούμε. Είναι λάθος να στεκόμαστε Τετάρτη ακόμα στο μάτς Κυριακής. Φιλιά, πάμε επόμενος. Φιλιά, καλημέρα. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς το θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 που ακούσουμε ιστορία της. Έτσι όπως πας θα το δεις και το πουλάκι λέει. Για το Σουρμουντρού Καραμπερίμ να πω κι εγώ ζου μου σου και ντου από το θουβού ξέρω. Όχι ρε φίλε, τι ωραίος που είσαι. Του μου στο κούλου μου του. Κωστή, βάλε Γιώργος 500. Έλα γόρι μου, έλα. Βάλε Γιώργος 500 λέω. Σε βάλα ήδη, κάτσε, περίμενε. Είπα ότι για τις διπλές στο καζίνο, για να δούμε όλοι στο Βεργίνα το μάτς με το Βάζελο την Κυριακή, δεν μπαίνετε σε κλήρωση, απλά μου δίνετε όνομα ή μου στέλνετε μήνυμα, ό,τι εσείς γουστάρετε. Για πες Γιώργο. Μάλιστα. Ο κύριος Μελισανίδης, συγγνώμη, δηλαδή εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μπας, ας πούμε, σαν ένας απλός... Παρατηρητής. Απλός, ναι. Ναι. Στα τέτοια, στα αποδυτήρια των ειδικών. Στα τέτοια φίλε, όπως το είπες. Δεν μπορείς. Στα τέτοια. Θα σταθώ εκεί, γλώσσα λανθάνουσα λέει την αλήθεια. Θέλω να σταθώ εκεί. Μπορώ. Μπορώ. Στα τέτοια. Φίλε, στα τέτοια τους. Και οι νόμοι και τα φύλλα αγώνα και όλα. Κατάλαβες. Τι δουλειά έχει στα αποδυτήρια. Όταν οι νόμοι ευνοούν Ολυμπιακό και τα λοιπά. Όταν οι νόμοι γίνονται υπονόμοι. Αβαβά. Αυτό ακριβώς. Όταν όμως είναι κατά του ΠΑΟΚ, ο νόμος λέει, δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει, αυτό το λένε, το ξαναλένε και γίνεται. Ποιος άλλος δεν θα έμπαινε μέσα, αυτός θα μου πεις ένα μηδέν, ποιος άλλος θα αυτοτιμωρούσε. Κανένας, μην το ψάξεις. Ποιος άλλος, το βλέπεις, πάει απ' έξω, τους αγκαλιάζει και φεύγει. Πρέπει να έχει τσίπα. Πες μου, πού αλλού, ο νόμος πραγματικά. Ναι, έλα. Θέλω ένα άλλο να πω. Θα πεις. Θέλω... Δεν ξέρω πώς, ίσως στο ίντερνετ, ίσως δεν ξέρω εγώ, ένα ΠΑΟΚ TV, δηλαδή να λέει, να δείχνει τις φάσεις του Ολυμπιακού που ευνοήθηκαν σε κάθε παιχνίδι, τις φάσεις ΑΕΚ που ευνοήθηκαν, τις φάσεις του ΠΑΟΚ που αδικήθηκε, να λέει που μπήκε ο Μελισανίδης στα αποδυτήρια, με τον Τζίλο τι έγινε, το ξέχασες πάλι, όλο το ξεχνάς τελευταία αυτό. Όλο, είδες. Είδες. Σου θυμίζω κι εγώ. Καλά να κάνεις. Λέει, να λέει τι έγινε με αυτό. Τι έγινε παιδιά. Εκείνο, τι έγινε. Τι γίνεται με τα ρεύματα του Ρέντι. Τι είναι με εκείνη την υπόθεση. Τι γίνεται. Μια εκπομπή. Εν τω μεταξύ βγήκε το πόρισμα για τον Τζίλο και λέει ήθελαν να τον σκοτώσουν. Δεν ήθελαν να διαπράξουν φόνο. Το είδατε. Το είδατε το πόρισμα. Σκότωνα. Δεν είναι ότι πήγαμε απλά να του κάνουμε ζημιά που λένε. Ότι ο ένας ο κατηγορούμενος είναι και στον ούρο, αν κατηγορούμενος, δηλαδή έτσι κανένα κόνε. Δηλαδή, έτυχε. Τέλος πάντων. Έτυχε φίλε. Είναι πολλές οι δουλειές. Κάνουμε και εξτραδάκια αλλού. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο. Πρέπει να είναι κάπως. Άλλη μόνο. Τιμωρήθηκε για ένα ρολό χαρτί. Λοιπόν. Άστο, μην το ψάνεις. Ναι. Να σε καλά θουβού, σε βάλα ήδη. Με την νίκη, καλή τύχη αυτό. Να γιατί πάντα θέλουμε τύχη. Αυτό. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Τις διάβασα τις δηλώσεις του Ντίνου Κούι. Σέβομαι την ιστορία του Κούι στην ομάδα που έπαιζε. Okay, και τα χρόνια του. Στο ερώτημα... πώς αντιμετωπίζουν οι Αριανοί το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ σπάει την κυριαρχία του ΠΟΚ και φέρνει τον τίτλο στη Θεσσαλονίκη? Και απάντησε ο άνθρωπος με ειλικρίνεια. Μόνο στενοχώρια αν ο ΠΑΟΚ πάρει το φετινό τίτλο. Μόνο στενοχώρια. Το είπε ο άνθρωπος και ας πω κάτι, λέει και την αλήθεια. Δηλαδή, τι περιμένατε να πει? Όχι στενοχώρια.
Όχι στενοχώρια. Όχι απλά. Πίκρα χωρίς τέλος. Το είδα, Γιάννη μου, το είδα. Μου το έστειλε και η Χρύσα χθες το βράδυ. Το είδα. Εντάξει, τι να πει. Δηλαδή, τι περιμένατε να πει ο Κούης? Ότι θα χαρεί η Θεσσαλονίκη? Το μεγάλο μέρος, το τεράστιο μέρος της Θεσσαλονίκης φυσικά θα χαρεί, όχι θα τρελαθεί. Και αυτά είναι φυσιολογικά. Είναι φυσιολογικά. Φυσιολογικά. Εμείς ευχόμαστε ο κύριος Κούης να πάρει παράδειγμα από το μεγάλο ΠΑΟΚ, να δει πως ο μεγάλος ΠΑΟΚ φτάνει σε αυτό το σημείο, να έχει κάνει τις επενδύσεις, να έχει κάνει υπομονή, να έχει υπομείνει διάφορα και να φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Αυτά. Τι περιμένετε, δηλαδή να βρίσουμε τον άνθρωπο? Αξάλλου την αλήθεια είπε. Την αλήθεια. Τι είπε? Θα χαρούμε όλοι στον Άρη, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα βεβαίως ανεβεί όλη η πόλη και τέτοια. Αυτά, αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι. Αφήστε τα. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Θυμίζω, σκεύη μαγειρικής, μαγειρικά σκεύη πυραμής, εκπληκτικά από την ηλεκτρονέτη Παμπουκίδης Νικολαίδης, κληρώνουμε στις 10. Θα βγάλουμε και τον τυχερό αέρα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 ή μου δίνετε τα 3 τελευταία ψηφία στο τηλέφωνό σας. Επίσης, να πω ότι όποιος στείλει μήνυμα και όποιος θέλει ή και μέσα από τα τηλέφωνα, διπλές προσκλήσεις για το βράδυ της Κυριακής για να δούμε μαζί το μάτς στο ΟΑΚΑ. Πάμε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, χορηγός πρώτης ώρας, Αιγαίων ψαραγορά και στα δύο καταστήματα υπέροχα, πρότυπη ψαραγορά, πρότυπα ηχθειοπολία και στο Ωραιόκαστρο και στο Διοικητήριο. Σας τα καθαρίζει, από λέπια, από εντόστια, από και τα παίρνετε έτοιμα. Ψαρούκλες υπέροχες φρέσκες και φυσικά Νικολαίδης αρτοζαχαροπλαστεία, κορυφαία στο είδος τους, νούμερο ένα προορισμός για γλυκά, για ψωμάρες, για τούρτες, για παγωτό υπέροχο, τα πάντα όλα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα, πάμε! Ζούμε μεγάλες στιγμές, ζήστε τις μέχρι το μεδούλι. Επειδή η εκπομπή είναι πάντα μπροστά, μετά από το Ice Bucket Challenge που ρίχνανε κουβάδες με παγάκια, εμάς ρίξτε μας, δεν πέφτει με τίποτα. Εδώ είναι το PAOK Ice Bucket Challenge. Ρίξτε ό,τι θέλετε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, ρε. Τσιγγέλι θα το κάνουμε και θα κρεμάσουμε αρνιά το Πάσχα. Λέω, μετά από το Ice Bucket Challenge, μετά από το Kiki Challenge που ανοίγουν την πόρτα και χορεύουνε, γουνάνε τον ποπό τους. Ωραία, κάποιες. Θα χειροκροτήσουμε. Ωραίο είναι να έχεις ωραίο ποπό και να ξέρεις πώς θα τον κουνάς. Εγώ δεν θα φορήσω. Γιατί, άλλωστε, τον έχεις, τον δείχνεις. Τα κορίτσια λέει, γιατί αυτή λέει φοράει ντεκολτέ. Έχει μεγάλα, θα τα δείξει, είπε λες. Το ουράνιο τόξο δεν βγήκε ποτέ υπογείο στους υπονόμους. Γίνεται στον ουρανό, πρέπει να το δουν όλοι. Τι να κάνει το κορίτσι που έχει αυτό, θα το κρύψει? Θα το δείξει, φίλε. Αλλιώς το αγοράκι, τι να δείξει το αγοράκι? Τι να δείξει, τι να αγοράκι, το αγοράκι, τι να δει, αν είναι να δείξει. Θα δείξει εκεί που πρέπει. Αλλά θέλω να πω όμως, μετά από αυτά τα διάφορα challenge, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Το καινούριο είναι το Koala Challenge. Που ο άντρας κάθεται με ανοιχτά τα χέρια παράλληλα προς το έδαφος και τα πόδια ανοιχτά. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα ανθρώπινο χ. Κάπως. Και πρέπει η γυναίκα να έρθει να σκαρφαλώσει πάνω στην πλάτη. Τσανταλίνα μανταλίνα είναι αρχικά. Και μετά να τυλιχτεί γύρω του, να περάσει κάτω από τα πόδια, μέσα από τα καλαμπαλίκια, ξανά γύρω στην πλάτη κτλ. Koala Challenge. Ό,τι υπάρχει θα την ανακαλύψουν, να ξέρετε. Δεν είπα, ρε. Και βλέπω ότι ήδη στο διαδίκτυο κάνουν διάφορα και σε εκπομπές. Προσπαθούν να κάνουν Koala Challenge. Τα Koala, αυτό είναι. Τα πάντα όλα, τα Koala τίποτα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Να πω ότι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει εκεί την Τσικνοπέμπτη. Όλες μέρες βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε. Ο Ρημαχδός, κορυφαία φαγητά στην πόλη, κορυφαία πιάτα. Σε ένα πλήρως αρακινισμένο περιβάλλον, μοσχοβολάνε τα πάντα. Όλα, έρχομαι τώρα, 5 γραμμές. 705-750 τηλεβεριά. Μην ξεχνάτε, Αλφα Πλάμ. Εκεί θα βάλετε φυσικό αέριο στο σπίτι σας, στους ειδικούς, 500 τοποθετήσεις και όλοι κατευχαριστημένοι με Ιταλούς στο Λέβητα ή με Γερμανούς στο Λέβητα. Μάρκες κορυφές εκεί και τηλεφωνώντας στον ειδικό θα μπορέσετε να τοποθετήσετε το φυσικό αέριο στο σπίτι σας. Και φυσικά, όσοι θέλετε για σόμπα, πέλετ κτλ., Αλφα Πλάμ, ο ειδήμονας, 65-17-18 τηλεφωνείτε. Αλφα Πλάμ. Και μελέτη και τοποθέτηση φυσικού αερίου και τα πάντα όλα. Και εννοείται για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, σαν καινούριο, αφίτσαντε κίδι,
Ξεχάστε, κοιτάξτε και σε όλους τους υπόλοιπους, ανεβαίνοντας για Ρωκάστρο απέναντι από τον Τζάμπο, κάνετε ένα κλικ δεξιά, μπαίνετε, ζητάτε το Χάρη τον Τζαντεκίδη, αυτός θα σας πει τι πρέπει να δείτε. Και παραγγελιά θα κάνετε άμα θέλετε αυτοκίνητο και απείραστα τα αυτοκίνητα και ατρακάριστα και με εγγύηση και με σέρβις και με τα πάντα όλα και το πηγαίνετε και σε όποιο μάστορ εσείς θέλετε. Πάμε γραμμές, είπαμε, σκεύη πυραμίς κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικά πάνω από 100 ευρώ η αξία τους από την Electronet. Και όποιος στείλει μήνυμα ή πάρει τηλέφωνο, διπλές προσκλήσεις για το μάτς της Κυριακής στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Πιστεύω να με γνώρισε, αλλά με αυτή τη φωνή πού να με γνωρίσεις. Νάντια. Νάντια, τι φωνή είναι αυτή. Πιο βραχνή από το βραχνό. Νάντια, τι έπαθες. Ούτε ο Καράς στα πιο βαριά του. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια σου, Νάντια. Το θέλω να προσπαθώ να κάνω φωνία, αλλά επειδή δεν γίνεται θα κάνω ολιγοφωνία. Ολιγοφωνία, βεβαίως. Τι να κάνω. Απλά ήθελα να δηλώσω συμμετοχή, να καλημερίσω και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομαδάρα μας. Αυτά, όπως τα λες. Όπως τα λες. Όπως τα λες. Καλημέρα σε όλους. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 8-5-18. 5-18. Περαστικά! Ευχαριστώ, φιλάκια. Να σε καλά. Φαριγκίτιδα τζουμ, ταράτα τζουμ. Εμείς πώς μας βλέπετε. Ό,τι υπάρχει το ήπιαμε, έτσι. Νεύτη ανακατωμένο με τριλέτ, με βερνίκια, με αυτά, αυγά, έτσι αλλιώς αυτά. Μου λέω για ο Ριλάρη, αφωνία. Τι λέτε, μαλαμπίμπι. Τι αφωνία, πλάκα κάνεις, πώς θα κάνω ραδιόφωνο. Στη νοηματική, λέει, δεν γίνεται. Θα είναι το πρώτο δύο ρόκο για κοφάλαλους. Χωρίς να μιλάω, με τι, με νοήματα. Βάλε μποφίλιου, λέει. Α, έτσι ξηγέσαι. Έτσι ξηγέσαι, έτσι γιατρέ, εντάξει. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, γεια σου Μαναβό. Για πες. Και στα δύο τα μάτς θέλω 0.5 και στο ένα θέλω την πρόκληση σήμερα και την Κυριακή θέλω 0.5 και την νίκη και τους σύμβαθμους. Σωστός. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μπράβο! Είδατε τι μας έκανε την Κυριακή, ε? Αυτό ακριβώς. Η αλαζονία. Αυτό ακριβώς. Φωνάζει ο τρελός. Η αλαζονία μας ήρθε κατά κούτελα. Χαμηλά την μπάλα. Παιδες, χαμηλά την μπάλα. 0.5 ή 3 βαθμοί στο σακούλι. Και πάμε παρακάτω. Τίποτε άλλο, ειλικρινά μιλάω. Από εδώ και πέρα, να κοιτάτε το πάθημα, να γίνετε μάθημα. Αλαζονίες τέλος. Και εγώ θέλω 7-0, 8-0, 25-0. Εννοείται ρε Σίμω, εννοείται ρε Σίμω. Δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε. Είπαμε ότι ΠΑΟΚ και αλαζονία και έπαρση δεν περπάτησε. Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι. 47 ετών. Λοιπόν, μπράβο, είμαστε ίδια μια ηλικία. Δεν θυμάμαι ποτέ να πήγαν χέρι-χέρι ο ΠΑΟΚ σε οποιοδήποτε άθλημα. Οποιαδήποτε χρονική περίοδο σε βάθος χρόνων να πήγε ο ΠΑΟΚ χέρι-χέρι με αλαζονία και έπαρση. Με αγώνα! Με αίμα, με αδικία, με κατάκτηση, με επανάσταση, με, ξέρω εγώ, με πόνο, τίποτα, με, τίποτα, με αλλά με έπαρση και αλαζονία, ποτέ. Θα μιλά το τόπι, μάγκες, να πάρουμε την πρόκριση σήμερα και την Κυριακή το ματσάκι 0.5 στο 89-89. Να το πάρουμε, να φύγουμε, να πάμε για το επόμενο, τελείωσε. Αυτοπεποίθηση, ναι, Σίμω, ναι, έτσι. Αυτοπεποίθηση, πίστη, ναι, τρέλα, θράσος, όλα αυτά, ναι. Όχι, εγώ δεν λέω. Αυτά χρειάζονται, Κωστή. Εγώ δεν λέω παθητική στάση, κακομοιριστική. Όχι αυτό, έτσι, δεν λέω αυτό. Προσέξτε, αυτό είναι το άλλο άκρο. Όχι, μην μπερδευόμαστε. Λέω, όχι, 6-7, εγώ τους κάνω, τους ράνω. Όχι αυτό. Κάντο και μετά πες. Όπως με το γάβρο. Όπως με το γάβρο, κάντο και μετά. Γράψτε λίγο τα Σαμόκιν Σιμεών για την Κυριακή. Σαμόκιν Σιμεών. Σε έγραψα ήδη. Όχι στα τρία σου, στα χαρτιά σου φυσικά. Φίλε, τα τρία μου τα φιλάω για πολύ καλύτερες στιγμές. Εννοώ τα τρία μπλοκ που έχω εδώ για να γράφω το σερ. Για τα μπλοκ μιλάω, κατευθείαν το μυαλό σου. Όχι, τι κατευθείαν το μυαλό. Πιο πονηρό. Πιο πονηρό, δεν είναι. Γεια σου, Σίμω. Και 608 για την κλήρωση. Και 608. Σε βαλα... Καλημέρα, καλημέρα. Ήδη. Να είσαι γερός, να είσαι γερός. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Έλα, σε ακούω πολύ φασαρία έχεις, τι γίνεται στο αυτοκίνητο? Στο αυτοκίνητο, ναι, βέβαια. Πληρώνουμε και ίντερνετ για να σε ακούμε. Ωραία, φίλε, αδερφέ μου. Αδερφέ μου, αδερφέ μου. Είσαι ο, είσαι ο. Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά, Κωστή. Έλα, ρε Γιαννάρα! Έλα, ρε Γιαννάρα! εντάξει, ποτέ, εγώ
αυτά που λέγαμε, τα λέγαμε και τα έλεγες και εσύ, ότι ποτέ δεν πίστεψα ότι ακόμα και όταν κερδίσαμε τον Ολυμπιακό, ξέρεις ότι θα έχουν παραιτηθεί από την υπόθεση πρωτάθλημα, ας πούμε. Ποτέ. Και να υπήρχε ένας τεμητός ανταγωνισμός είναι κάτι σεβαστό. Εντάξει, τώρα τι να πούμε, ότι δεν θα χάσουν βαθμό μέχρι το τέλος. Αυτό είναι το... Το ότι αυτοί δεν θα χάσουν βαθμό μέχρι το τέλος, είχαμε πει ότι οι μόνοι βαθμοί που θα χαθούν από αυτούς θα είναι στην Τούμπα. Μην περιμένετε. Εμένα δεν θα μου συγχωρεθεί τίποτα, Γιάννη. Καμιά χαλάρωση, κανένας εφησυχασμός, γι' αυτό φωνάζουμε. Δεν είναι ότι το παίζουμε έξυπνοι. Ούτε ότι δεν θέλουμε να σας κρατάμε σε μια εγρήγορση. Πρέπει όλος ο οργανισμός να μην κινηθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Να μην εφησυχάσει, να μην γίνει νοθρός. Θα είναι μεγάλο λάθος. Και αφού εμείς έχουμε το μικρόφωνο, γιατί εγώ αν ήταν ανάκουγα ακροατής, θα ήθελα κάποιος που έχει μικρόφωνο να μου πει αυτό που σκέφτομαι. Ότι παιδιά, μη χαλάρων, περιμένουν στη γωνία. Να με τρυπήσουν, περιμένουν να με βλάψουν. Αυτό, αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, ρε παιδιά. 5 Μαΐου το βράδυ θα κρεμόμαστε τα φανάρια. Ένα που κατεβαίνει την Αγγελάκη, το άλλο που έρχεται από τη Χάνθε, εκεί θα είμαστε. Αλλά μέχρι τότε δεν επιτρέπεται να χαλαρώσουμε ούτε στιγμή. Είδατε να πω και κάτι, και πρακτικά να το δούμε. Ας γίνουμε και πρακτικοί. Εντάξει, τα επόμενα 4 μάτς ουσιαστικά, έτσι, ας φίξουν τα δόντια. 4 μάτς είναι. 4 μάτς. Αυτό ακριβώς. Όπως το λες. Τι τραβήξαμε πέρυσι, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ας πούμε. Όπως το λες. Να έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο και να συζητάμε τώρα, ξέρεις τι, δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρουμε. Πρέπει να το πάρουμε. Αυτό, αυτό. Και πρέπει, όχι επειδή θέλουμε μόνο, αλλά και επειδή το δικαιούμαστε. Δεν είναι μόνο η επιθυμία, είναι και η δικαιοσύνη. Απονομή δικαιοσύνης. Το αξίζει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αξίζουμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, παιδιά. Όπως και πέρσι το αξίζαμε, έτσι. Ασχέτως που εφήβραν ό,τι λαμογιά υπήρχε. Άρα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Κανένας εφησυχασμός. Φαίνεται περίεργο σε κάπως που λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και μετά το γαύρο. Παιδιά! Δεν πήραμε τίποτα. Έλα ρε Κωστή, γι' αυτό τρελαίνουμε όταν βγαίνει ακροατής και φίλοι και λένε το τέλος. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε τίποτα. Τίποτα. Κώστα, βγαίνουν και δημοσιογράφοι. Βγαίνουν και δημοσιογράφοι. Άλλο φίλε. Το λένε αυτό το πράγμα στον αέρα και τρελαίνομαι. Δεν μπορώ να ακούω ότι πήραμε πρωτάθλημα όταν δεδομένου σε ποια χώρα ζούμε. Ακριβώς. Σε μια άλλη νορμάλ χώρα θα λέγαμε και έτσι όπως είναι οι αντίπαλοι. Ότι έχει τελειώσει. Εδώ, επειδή... Ο αντίπαλος μπορεί να χάσει κανένα βαθμό. Εδώ ξέρουμε ότι με τον τρόπο που παίζει, με τον γνωστό τρόπο που παίζει, θα χάσουν βαθμό. Ακριβώς. Δηλαδή παίζουμε, τέξι, δεν θέλω ακριβώς. να χώσω κανένα. Μου είπε φίλος, ξέρεις λέει τι έπαιξα. Έπαιξα μάτς, κάπου λέει στοιχηματική. Τι, λέω τι έπαιξες. Μετά την Τούμπα, πόσα μάτσα έχει ο Γαύρος. Μόνο τρίποντα λέει. Αυτό έπαιξα. Ναι. Και του λέω δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Δεν πρόκειται να τον... Ξέρεις μόνο, ξέρεις που μπορεί να γίνει στραβή. Του χρόνου πρώτη αγωνιστική. Φέτος δεν πρόκειται να τον αφήσουν τον Γαύρο πουθενά να χάσει βαθμό. Ακόμα και στην κακή του μέρα θα τον σπρώξουν. Είδες προχθές τον. Μπαίνει ο Όφη προχθές, δεν βγάζουν κόκκινη στον Ποντένσε. Το γκολ είναι επιθετικό φάουλ του τερματοφύλακά του και τελείωσε. Αν εκεί χάνει 0-1 ο Γαύρο στο ξεκίνημα, ξέρεις τι, έτοιμο είναι το ξεφωνητό. Είδες τι έγινε με την ΑΕΚ. Σφυρίζαν του, γιουχάραν στο ημίχρονο. Άρα και εκεί είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δεν τον αφήνουν όμως. Ούτε περίμενα από την ΑΕΚ να πάρει πόντο. Δεν το περίμενα, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν το, το ήθελα, όχι, τίποτα, τι να περιμένεις. Δεν το περίμενα. Εντάξει, να σου πω κάτι, Κωστή, 4 μάτς είναι. Εντάξει, είναι και το σημερινό βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά για το πρωτάθλημα είναι 4 μάτς. Ας φίξουν τα δόντια. Εντάξει, το πιο δύσκολο είναι με τον Παναθηναϊκό τώρα που παίζουμε. Μετά είναι ο Ατρόμητος Τούμπα. Ξάνθη Πανατολικός έξω. Ή Πανατολικός Ξάνθη, δεν θυμάμαι. Ναι. Δηλαδή 4 ματσάκια. Από εκεί πέρα, εντάξει, αν πάρουμε αυτά τα 4 ματσάκια, εντάξει, ρε γάμο, εντάξει, και εγώ μετά θα πω ναι, το πήραμε. Ας έρθει εκείνη η στιγμή. 1-1. Σήμερα 7.30 Πανιώνιος. Σήμερα 7.30 Πανιώνιος. Προσπαθώ να πω στον προπονητή, τελειώνει. Πάμε να τα δώσουμε όλα. Αυτό, αυτό. Ο προπονητής ξέρει τι κάνει. Έτσι. Είναι σαν να περπατώντας και κοιτώντας μακριά και όχι μπροστά, μπορεί να πάει να πέσει ένα από αυτούς μόλους που έχει στο λιμάνι και αυτά τα σίδερα που δεν τα κοιτάς. Κοιτάς λίγο παραπέρα και μπορεί να καρφωθείς και είναι μεγάλος ο πόνος. Ή προσπαθώντας να περάσεις ανάμεσα στα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, κάποιον να έχει κοτσαδόρο. Μεγάλος πόνος. Έτσι. Κωστή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννα. Θέλουμε το πρωτάθλημα. Αυτό, αυτό, αυτό. Φιλιά, γεια σου, Γιάννη. Ένας λόγος που δεν μπορούμε να πούμε τέτοιο. Μπινελίκια για τον Πειραιά. Έχει και πάω ξάκια εκεί. Τους παίρνει μπάλα. Καλημέρα. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Έλα. Καταρχήν, Κωστή, σήμερα έχουμε ματς. Δεν πρέπει ούτε ο κόσμος ούτε η ομάδα ούτε ο προπονητής να παρασυρθούν από το 3-0 του πρωταθλήματος. Δεν έχουν καμιά σχέση τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους. Άλλο μάτς, καμία σχέση. Άλλο μάτς,
Αυτοί θα βάλουν δύο βανάκια στη μικρή περιοχή και στη μεγάλη. Και ό,τι μπορούν θα κάνουν, θα παίζουν, θα σηκώνονται και άμα τους επιτρέψει και ο διαιτητής θα κάνουν και καθυστερήσεις. Μαγκιά τους με χαρά τους, θα διαλύσουν την τακτική τους. Έτσι ακριβώς. Και μετά να γίνει παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Θέλουν, αλλά, για να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλουν οι Πανιώνοι να δώσουν χαρά σε άλλη ομάδα που τους αγαπάει. Σίγουρα, να σου πω και καταρχήν και σε άλλοι να μην θέλουν. Έχουν παράδοση για το κύπελλο. Έχουμε φάει και δίαιση του Πανιωνίου, γι' αυτό πρέπει να είμαστε με το μαχαίρι στα δόντια. Ακριβώς. Καμιά σχέση με το μάτι της Κυριακής. Να μπουν μέσα το πρώτο λεπτό, να τελειώσουν το έργο. Και επειδή βλέπεις ότι παραμονεύει η εσωστρέφεια, η γκρίνια σε απίστευτο βαθμό σε μια μερίδα ανθρώπων που είναι στην ομάδα, τώρα είναι επειδή είναι όντως ΠΑΟΚ, είναι επειδή βρίσκονται εντός των τυχών για να δημιουργούν αναμπουμπούλα, είναι επειδή μπαίνουν να μπουν μέσα να παρισφρήσουν για να δημιουργήσουν ανακατοσούρα, βλέπεις τι γίνεται. Σε ένα απλό χι, φίλε, φαντάσου, έτσι. Άρα σήμερα παίζει ρόλο και για το Κυριακάτικο να προκριθώ. Εννοείται για να πας με ηρεμία, να κερδίσεις χρόνο. Είναι ένας στόχος που το θέλουμε, δεν χορταίνουμε με τίποτα, φίλε. Σηκωνόμαστε από το φαΐ και συνεχίζουμε να πεινάμε. Ακριβώς. Θέλουμε να ξανακάτσουμε, να ξαναφάμε και σκεφτόμαστε την άλλη μέρα τι φαγή και θέλουμε να ξαναφάμε. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Έτσι αγοράκι μου, έτσι ζούμπου σου. Στεράρα. 283. Περίμενε. Για τα ασκεύη, έτσι. Ναι. Ωραία. Μου λέτε αν θέλετε, όπως ο Σίμος, μου λέτε να σας βάλω και στην κλήρωση, όχι κλήρωση, για τις διπλές για την Κυριακή. Κωστή, ναι. Έχει ανοίξει περίπτερο μέσα στη ζούγκλα. Και όλα τα ζώα έχουν κάτι στη σειρά τώρα να πάρουν κάτι τέτοιο κατά σκολάτε κάπου από το καλοκαίρι. Ναι. Ο λαγός, ουρά τώρα μεγάλη. Μεγάλη, μικρά, μεγάλα δώρα, ζώα με υπομονή τώρα πίσω απ' άλλο. Περιμένουν. Ο λαγός έχει ξεκινήσει από πίσω τώρα και κάνει σλάλο. Να φτάσει. Ναι. Το βλέπει ο ελέφαντας σε μια φάση που πάρε μικρόβιο το λέει. Το βουτάει με την προβοσκήνα, του πετά 200 μέτρα πίσω. Ξαναξεκινάει ο λαγός. Το βλέπω που πότα μου σου πατάει ένα σουτ 300 μέτρα πίσω. Πού πας δε μικρόβιο. Λαγός, εσύ χτύρι, δεν ήταν και το περίπτερο σήμερα. Γεια! Γεια! Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άντε ρε Κωστάκι. Άντε ρε Κωστάκι. Έλα γοράκι μου, έλα. Έλα, έλα αδερφέ. Έλα, είμαστε και από κινητό. Όχι, χάρη. Πίκρα. Ναι. Έλα γόρε μου, για πες. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά, δύο πράγματα μόνο. Πρόκληση και τρίποντο. Δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο, παιδιά. Μόνο αυτό έχει σημασία. Τρεις λέξεις. Ξαναπέστες. Πρόκληση και τρίποντο. Αυτό. Τίποτα άλλο. Γεια σας. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, παιδιά. Χαμηλά την μπάλα και μετράμε φασούλη-φασούλη γιατί έχει ακόμα μέλλον. Βλέπετε τι γίνεται. Όλα είναι εναντίον μας. Πάω και εναντίον όλων. Αυτό. Έτσι πάει. Πάω και εναντίον όλων. Αυτό πάρε ακριβώς. Πάρε την κλήρωση να μην το ξεχάσω, 4.59. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Ζούμε σου αδέρφια και όλοι στο γήπεδο. Αγόρι μου. Φιλιά, γεια σου πολλά. Χάρη, γεια σου Μανιού. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Να θυμίσω, Domino Sports Cafe, κορυφαίο play cafe στην πόλη, με οθονάρες και σήμερα τα μάτς του κυπέλου. Έτσι και τα μάτς Κυριακής και ξένα πρωταθλήματα και τα πάντα όλα σε 9 οθόνες, σε προτζέκτορα μεγάλο. Το πρωί happy hour 8 με 11, 2 ευρώ μόνο καφές καθήμενος, έτσι, 1,5 το πακέτο. Και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δύο μπύρες βαρέλι και μία πίτσα ή μία ποικιλία λουκάνικο, μόνο ένα δεκάρικο. Να πω ότι τσικνοπέμπτη, 28 Δευτέρου, τσικνίζει το μαγαζί από τις 2 το μεσημέρι και για όσο αντέχεται έχει barbecue καταστάσεις. Από τις 2 και μετά. Έτσι, θα σας πάρει τσίκνα. Ωραία πράγματα. Στην Μπότσαρη 132. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ποιο είναι το παιδί. Γιατί δεν είσαι παιδί, δεν είσαι. Είμαι. Τότε. Είμαι λίγο πιο κοντά στα 90 παρά στα 80. Στα 90. Γεννημένος είστε πότε. Το 1933. Ένα χρόνο διαφορά με τον μπαμπά. Εγώ σας εύχομαι να ζήσετε όχι άλλα 10, όχι άλλα 20, όσα γουστάρετε. Και να είστε πάντα καθαρό στο μυαλό και στην ψυχή. Έτσι. Αυτό σας εγώ εύχομαι. Θέλω να ζήσω πολύ, όσο γίνεται πιο λίγο, αλλά όπως είμαι όρθιος, να μιλάω, να μπορώ να τρέχω στα γήπεδα.
εντός και εκτός από τα αυτά. Άνθρωπε μου, τι... μπορεί να μιλήσει κανένας τίποτε. Βεβαίως. Θέλετε να πω, σας πω για τον... Είστε Ηρακλειδέας. Είμαι Ηρακλειδέας. Ο παππούς από την Άρουσα είμαι. Μάλιστα. Τώρα τι έχει γίνει στον Ηρακλή. Εγώ η Δήμονας δεν είμαι, αλλά τι έχει γίνει. Είναι δύο άνθρωποι με χρήματα, ο Τόμ Παπαδόπουλος και ο Θοδωρίδης, ο παλιός του Αγροτικού Αστέρα. Πρέπει οι δύο τους να τα βρουν, να καθίσουν να συζητήσουν για το κολό του Ηρακλή, ούτως ώστε του χρόνου, γιατί φέτος δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να ανέβεις στην κατηγορία, να αποφασίσουν αν θέλουν το Ρόκα ή όχι, αν είναι να έρθει ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Να βάλουν κάτω τα πράγματα. Πήρα να μιλήσω εγώ και μιλάς εσύ τώρα. Με ρωτήσατε για τον Ηρακλή, σας λέω. Είπατε για τον Ηρακλή. Μπορώ να μιλήσω. Α, εσείς θέλετε. Βεβαίως, ορίστε. Ορίστε. Ναι. Γι' αυτό είναι το βήμα. Ορίστε, μιλήστε. Λοιπόν, ναι. Εγώ τον Ηρακλή κάθε χρόνο τον παρακολουθώ από τότε που γεννήθηκα, από τότε που ξέρω τον εαυτό μου. Φέτο, επειδή έτυχε στο χωριό μου να είναι η προετοιμασία και από εδώ, από το σπίτι μου 18 χιλιόμετρα είναι το, η κουτσούφλεν που γυμνάζεται. Ναι, το κέντρο προετοιμασίας. Ώρα, 6 ώρα το πρωί ήμουν στο γήπεδο, επάνω, δεν τους πήγαινα και τα κουλουράκια τους, πότε πότε κανένα γλυκάκι, πότε πότε κανένα φρουτάκι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παρακολούθησα όλη την προετοιμασία. Τα είδα όλα, ξέρω ποιος φταίει, ξέρω πως φταίνει, ποιοι. Ναι. Ότι ο Ηρακλής με 60 παίκτες να μην έχει που πέρασαν από τα χέρια του, να μην έχει ομάδα, είναι δηλαδή... Πρωτοφανές. Είναι από τα γράφα εδώ. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε πρόπερση χωρίς παίκτες και βγήκαμε πρώτοι. Εδώ έχουν γίνει από τότε πολλά και χοντρά λάθη. Ναι. Αλλά τα λάθη μέχρι εδώ πρέπει να είναι να σταματήσουν. Αυτό που είπες, να μονιάσουν οι δυο τους για το καλό του Ηρακλή, να μην πέφτουν σε καφούλες, δηλαδή μας φέρε τον Ρόκα, πώς το λες αυτόν τον Ρόκα. Ναι. Από την πρώτη ώρα έδειξε ότι δεν είναι πρωτοπονητής για να ανεβάσει τον Ηρακλή. Πάμε στην Καλαμαριά, πάμε στο Καφταντζό, εμείς παίζαμε στον Εύεσμο και μας βγαίνει ένας, βγαίνει μπροστά στον Καλατζίδη, αυτός είναι, ήταν αληφή. Τον πήρε την ταυτότητα. Ψηλές, τον παρέσαιρε στο καταστροφικό παιχνίδι, δεν πάτησε μπάλα, δεν πήγε από τα άκρα. Δεν έκανε. Βέβαια δεν φταίει μόνο ο Ρόκα, έτσι. Δεν είναι ομάδα που τη διανέφτιαξε αυτός. Ήρθε με σούσεις της περίοδου, άρα τα λάθη δεν είναι μόνο του προπονητή σας. Είναι και το πώς δομήθηκε. Σωστά. Σωστά, προηγήθηκαν κι άλλα. Αλλά μία φορά την αίσθηση την ομάδα ο Τάσος Κατσαμής με τους άλλους δύο. Ναι. Και νικήσαν ομάδα αλφα-εθνικής. Ναι. Ούτε ο Κατσαμής είναι λύση για... Έφυγε και ο άνθρωπος κιόλας, έτσι. Εσείς θέλατε τον Κατσαμή να αναλάβει πρώτος προπονητής. Εγώ ήθελα από την πρώτη ώρα τον Κατσαμή να αναλάβει πρώτος προπονητής. Άκουσα χθες τον Τιλμπέρι, έναν παλιό τερματοφύλακα του Ηρακλή, από την Αμερική, που πήρε τηλέφωνο σε ένα ραδιόφωνο, ναι, και είπε τρεις αλήθειες. Ότι ο Κατσαμής πρέπει να γυρίσει στον Ηρακλή και ο Παπαδόπουλος πρέπει να είναι προπονητής του Ηρακλή. Μάλιστα. Φέτος δεν προλαβαίνουμε τίποτα και άσε να λέμε αυτά που λέμε. Δύσκολα. Μπήναμε πολύ πίσω. Πρέπει να κάνετε πολλές σερή νίκες. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνετε. Ας ξεκινήσετε από τώρα για να είστε έτοιμοι του χρόνου. Ναι. Εγώ πιστεύω, άμα την διορθώσουν την ομάδα, άμα την πάρουν αυτοί και διορθώσουν την ομάδα, μπορούν να πάρουν από εδώ και πέρα νίκες. Δεν υπάρχουν οι άλλες ομάδες, είναι τίποτα, αλλά εμείς είμαστε χειρότεροι από τους άλλους. Ναι. Ωραία. Εμείς δεν παίζουμε για την ομάδα. Να είστε γερός, να ζήσετε άλλα τόσα χρόνια, εγώ σας εύχομαι, να είστε πάντα καλά. Και να μιλάτε όποτε θέλετε, εμείς δεν κλείνουμε το μικρόφωνο και για άλλες ομάδες δεν έχουμε θέμα. Αλλά νόμιζα ότι με ρωτήσατε την άποψή μου για τον Ηρακλή, σας την είπα έτσι μπαμπαμ. Καλημέρα σας, ναι. Α, διάλειμμα πρέπει να πάω. Διάλειμμα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε Δημητριάδης Construction. Σε αυτόν θα πάτε. Αν θέλετε να κάνετε ανακαίνιση, να κάνετε διακόσμηση στο σπίτι σας, να το κάνει καινούριο το σπίτι. Καινούριο. Μάστορας μεγάλος, με γυψοσανίδα 3D. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι φτιαγμένο έτσι. Υπέροχα πράγματα. 323-003. Αυτός είναι ο ειδήμονας, αυτός είναι ο ειδικός. Και εκεί θα πάρετε τηλέφωνο στο 323-003 για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σας το λύνει. Γλιτώνετε από την ταλαιπωρία με τους μαστόρους. Ναι, θα έρθω αύριο, δεν θα έρθω μεθαύριο. Παρακαλετά και τέτοια δεν υπάρχουν. Μπαμ, μπαμ. Να θυμίσω ότι σήμερα κληρώνουμε μαγειρικά σκεύη πυραμής. Κορυφαία μάρκα.
και σε σχεδιασμό και σε αντοχή. Από την ηλεκτρονέτμα που γίνει Νικολαίδη, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε αυτό το υπέροχο δώρο. 10 θα βγάλουμε και τον τυχερό ή την τυχερή. Επίσης, όσοι στείλετε μήνυμα ή όσοι μου πείτε στο τηλέφωνο, τα τρία τελευταία ψηφία μπαίνετε σε αυτή την κλήρωση και για τα κατσαρολικά και για τα υπέροχα σκεύη, αλλά και για τις διπλές προσκλήσεις Κυριακή στο Ρίτζεσι, στο Αμφιθέατρο Βεργίνα, να δούμε μαζί την αναμέτρηση στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟ κατεβαίνει και πρέπει, αφού τελειώσουμε σήμερα με την πρόξη, να πάμε να πάρουμε ένα διπλό εκεί πέρα μέσα. Δεν υπάρχει περιθώριο. Θα το δούμε μαζί εκεί με δωρεάν άφθονη μπύρα, με πλούσια δώρα. Με. Επιστρέφουμε! Έχει πολύ καιρό να ζητηθεί το συγκεκριμένο power play. Εγώ αυτό θα ήθελα στην Eurovision. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αυτά που στέλνουμε καλύτερα είναι. Ε? Ελάτε! Ελάτε στην παρέα μας. Είπαμε Sports Cafe Domino, Μπότσαρ 132. Εκεί τσικνοπέμπτη αύριο θα έχει η Μουχαμπέτη μετά τις 2. Μπάρμπεκιου, ψησίματα κτλ. Τι ωραίο αυτό σε κάθε γειτονιά. Δεν χρειάζεται πλούτος, δεν χρειάζεται σπατάλι. Ένα καφάσι, μια παλιά ψυσταριά, δύο κοψιδάκια, λίγο ρετσίνα από το πλαστικό ποτηράκι, λίγο τσίπουρο στο μπουκάλι του νερού, το οποίο με το μετατρέψει και γράφει με μαρκαδόρο επάνω. Τσίπουρο, αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να είναι μπελβεντέρε, δεν χρειάζεται να είναι η ακριβή σαμπάνια. Δύο καφάσια, ένα παρεάκι ωραίο, λίγο μουσικούλα και είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Έτσι. Έτσι μάθαμε, έτσι μεγαλώσαμε. Δεν χρειάζεται ούτε βελούδα, ούτε ακριβά πράγματα, ούτε σπατάλι. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει. Πάμε να μιλήσετε εσείς 2310-287-888, να βγείτε αέρα. Την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε καταπληκτικό δώρο σήμερα. Μαγειρικά σκεύη πυραμής αξίας πάνω από 100 ευρώ από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία από το σταθερό τηλέφωνο να σας βάλω σε αυτή την κλήρωση. Και διπλές προσκλήσεις, όχι κλήρωση, όποιος στείλει μήνυμα έχει διπλές για το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, για να δούμε την Κυριακή μαζί τον αγώνα με τον Βάζελο. Πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Λοιπόν, το ξέρω, το είδα και το είπαμε και χθες ότι επανήλθε ο Μπαρμπασάβας. Τον είδατε? Εξαφανίστηκε εδώ. Πού να βγει να πει τι? Ότι με κάναν μπίλιες, με κάναν χαρτοκοπτική μανίνα, ότι έπαθα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ στην Τούμπα. Τι να βγει να πει? Και τώρα πάλι λογάκια. Πάλι λογάκια. Δεν υπάρχει φορά που να μην μιλήσει για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα ξυπνάτε και θα κοιμάστε με τον ΠΑΟΚ στο στόμα σας. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάμε στο μεθ επόμενο. Έπεσε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Σήμερα, ναι, οι παίκτες πρέπει να μάθουν γι' αυτό που λες τόσες πολλές φορές μέσα στην εκπομπή σου. Να το πει κάποιος, ζου μου σου. Ζήστε μεγάλες στιγμές, χαρείτε το παιχνίδι. Έτσι. Δεν έχετε τίποτα να σας πιάνει, ούτε πανικός, ούτε νεύρα, ούτε τίποτα. Δεν έχει κανένα νόημα. Παίξε την παλίτσα σου, πάρ' την πρόκριση. Ακριβώς. Εσείς φέρατε τον ΠΑΟΚ αίτητο εδώ. Έτσι. Θέλει ψυχραιμία και θέλει απλά να χαρείς το παιχνίδι, γιατί μπορείς να το κάνεις και γιατί μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα. Δεκάδες φορές το έχεις αποδείξει, α, θα είναι ακόμα μία. Είναι πολύ σημαντικό να μας φύγει λίγο όλη αυτή η ένταση. Είναι κάτι που κυριολεκτικά μερικές φορές νομίζουμε ότι κάτι πρέπει να αποδείξει κανείς. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτό που λες. Ζου μου σου και είναι όλα καλά. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Να είσαι καλά. Και χαρά. Γεια σου φιλάρετέ μου. Την 11η Κωστή θα την πω ξανά την 11η. Την είπα στην αρχή αλλά θα την ξαναπώ. Την πιο πιθανή, έτσι δεν είμαστε βέβαιοι. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε. Πρέπει να είναι από μακριά. Προσπαθήστε πάλι. 2310-287-888 μέχρι να ξαναφορτώσουμε το κέντρο να πω. Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω τα δοκάρια. Αριστερά ο Γιαννούλης, ξεκουράζεται ο Αντρέ. Είναι πάγκο και έτσι πρέπει. Ο Μάτος δεξιά. Κρέσπο και Ίγκασον αφού ξεκουράζεται ο Βαρέλα. Σάχοφ και Ολιβέιρα.
που τον περίμενα την Κυριακή την προηγούμενη από την αρχή, αλλά ο προπονητής δεν αποφάσισε αυτό. Σεβαστό, περιμένουμε να κάνει σήμερα ένα μεγάλο παιχνίδι και να τον έχει και την Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Φαίνεται ο παίκτης ότι από μακριά πόσα καντάρια ξέρει, πόσο σημαντικός μπορεί να είναι. Είπαμε και σκληρός και τεχνίτης. Ο Λιβέρα μαζί με τον Σάχοφ, γιατί ο Μαουρίσιο είναι επίσης εκτός. Ο Πέλκα στο 10, εκεί που λογικά θα παίξει από εδώ και πέρα με τον Μπίσβαρ να πηγαίνει αριστερά, αφού μετά τον τραυματισμό του Καντουρί που θα μείνει τουλάχιστον ένα μήνα έξω αριστερά, εκεί θα γίνει μάχη μεταξύ Ερίκε και Μπίσεσβαρ. Όποιος θα είναι πιο φορμαρισμένος. Δεν ήταν καλός προχθές και ο Μπίσε. Πολύ σπάνια ο Μπίσεσβαρ είναι κακός στα παιχνίδια του. Συνήθως έχει σταθερά καλή απόδοση. Ο Ερίκε λοιπόν θα πάει αριστερά σήμερα. Ο Πέλκα στο 10. Δεξιά ο Λιμνιός που έχει χάσει τελευταίο καιρό τη θέση του από τον Ζαμπά. Να μάτς απόδειξης για το Λιμνιό. Πάρ το μάτς σήμερα. Δείξε και εσύ. Και τώρα στην κορυφή ή θα είναι ο άνθρωπος που θα με στείλει να ακούσω ο Μποφίλου και εγώ και εσείς για μία εβδομάδα το Μάιο, ή θα είναι ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης. Ένας από τους δύο. Θα το δούμε. Αυτό είναι στον προπονητή. Θα είναι ο Μπίσεσβαρ στον πάγκο. Θα είναι ο Βιερίνια στον πάγκο. Έρχομαι τώρα. Τώρα έρχομαι στις γραμμές. Θα είναι ο Μίσιτς στον πάγκο. Θα είναι ο Τόσκα στον πάγκο. Αυτά. Πάμε να μιλήσετε εσείς. 2-87-888. Μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία. Σας βάζω σε κλήρωση. Χθες ένας ο τυχερός ήταν από τα τηλέφωνα για τα μαγειρικά σκεύη πυραμής, για να κάνω την κλήρωση 10 παρακάτω ψηλά. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα Κωστή. Καλώς το. Ο Βαγγέλης είναι από το Πλαγιάρι. Γεια σου ρε Βαγγέλη από το Πλάγι ΠΑΟΚ. Τι γίνεται. Καλά. Όλα καλά. Καλά αγόρι μου. Καλά. Πάντως το καλοκαίρι κάτι μου λέει ότι τα σούπερ μάρκετ θα κάνουν τελές πολύ στα χαρτομάντιλα και στα χαρτιά. γιατί όλοι θα λένε ΠΑΟΚ και θα κλαίνε. Ναι. Θα κλαίνε με μαύρο δάκρυ. Πριν το καλοκαίρι. Κιόλας. Πριν το καλοκαίρι, okay, ναι, εντάξει, okay. Και προς την άνοιξη αυτά. Δηλαδή θα γίνουν τρελές πωλήσεις, θα μου το θυμάσαι αυτό. Θα το μάντιλα και αυτά. Όσο για την ομαδάρα μου, δεν με χαλάει τίποτα. Κάνανε μια άσχημη βραδιά, συνεχίζουμε απτόητη. Συνεχίζουμε για να σηκώσουμε τον double, το καθαρότερο όλων των τελευταίων ετών. Ακριβώς. Το πιο αντρίκιο, το πιο παλικαρίσιο και ας λένε ό,τι θέλουν. Χθες σας κούρασα λίγο στο πρώτο μισάωρο. Κάθισα και τουλάχιστον αυτές που θυμάμαι απ' έξω τις φάσεις του Άκμου στη Νέα Σμύρνη, του Ζαμπά στην Κρήτη, στην Τρίπολη, το offside του Μπίσεσβαρ, το άλλο τον γκολ του τον Πανετολικό, τα πέναντι που δεν έδωσε στον Ουάρντα. Αυτές τις φάσεις που τις έχω αποτυπώσει στο μυαλό μου, κάθισα και σας τις είπα για να δείτε. Ποτέ, ποτέ άλλοτε μια ομάδα. Να σου πω κάτι. Ναι, Βαγγέλη. Εμείς οι παοξίδες ξέρουμε πολύ καλά τι έχουν γίνει. Δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε. Ας τα βλέπουν κάποιοι άλλοι. Να πάρουν μαθήματα, δηλαδή να πάρουν μάθημα φέτος πώς παίζεται το καθαρό πρωτάθλημα. Ακριβώς. Ποτέ άλλοτε μία ομάδα δεν ήταν μπροστά στη βαθμολογία και να είναι τόσο ελάχιστα ευνοημένη. Εγώ θα πω, το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία, εκείνο το κατά που εκεί χτίσανε πάνω ένα πραγματικό τσουνάμι για το Χαλίφι πάλι, και άντε εγώ να σου βάλω και το πέναλτι του Πρίγιοβες με την Τρίπολη την πρώτη αγωνιστική, που είναι πέναλτι για μένα. Αλλά θα τους το δώσουμε και αυτό. Εκεί πάνω βάσαν όλο αυτό το πράγμα. Ο Χαλίφης και ο ευνοημένος. Λες και... Κωστή, έτσι. Για να μην κρατάω τις γραμμές. Βάλαμε στην κλήρωση 7.60. Κάτσε να σε βάλω και στην κλήρωση. 7.60. Και με πήρε ένα φιλαράκι μου τηλέφωνο, επειδή είναι στη δουλειά και δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σου, για μια διπλή πρόσκληση για την Κυριακή. Πες το όνομα. Δημήτρης Τσιούκας. Τσιούκας. Τσιούκας, ναι. Ωραία. Δημήτρης Τσιούκας. Έγινε. Εντάξει. Έγινε. Έστειλα και εγώ για μια διπλή πρόσκληση για μένα, αλλά σου έστειλα μέσω μηνύματος. Τέλεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Τα έχω όλα τα μηνύματα, ισχύουν. Γράφετε έγινε. FM, αφήνετε κενό. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Γράφει ο Θοδωρής, ο Ανδρούτσος. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια. Είναι χθεσινό το μήνυμα, απλά πολλά μηνύματα από το βράδυ. Τα διαβάζω το πρωί γιατί εκείνη την ώρα δεν έχουμε εκπομπή. Έχω την ανάγκη να δώσω συγχαρητήρια σε ένα και μόνο άνθρωπο για την υπομονή και το κουράγιο του. Ο άνθρωπος αυτός λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Μισό δευτερόλεπτο, έρχομαι στις γραμμές. Πρέπει να το διαβάσω το μήνυμα. Αν ήμουν στη θέση του και είχα βάλει πάνω από 100 εκατομμύρια στην ομάδα και έβλεπα την καταλάβαινα
και καταλάβαν όλο αυτό το πόλεμο που έχει εξαπλωθεί στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο τάβλι, στο χόκι επί χόρτου, στο κρίκετ, όπου έχει το σήμα του δικεφάλου, πόλεμος. Αν ήμουν λοιπόν στη θέση του, δεν θα ησύχαζα αν δεν έβλεπα όλους αυτούς τους λασπολόγους ανάποδα κρεμασμένους. Το βάζουμε μέσα εισαγωγικά, όπως καταλαβαίνετε, το ανάποδα κρεμασμένους. Ο πρόεδρος διατηρεί μια ηρεμία σε βαθμό κακουργήματος. Έτσι είναι, αδέρφια. Από τι να πρωτοαρχίσουμε? Ενώ ο Λουτσέσκου βεβαιώνει κατηγορηματικά πως δεν έχει τη διάθεση να πάει πουθενά, η μισή ποδοσφαιρική Ευρώπη τον θέλει κατά δημοσιεύματα, βέβαια, τον προπονητή. Βλέπετε, κάθε μέρα σκάει κι ένας άλλος. Μία η Γκαζντέπε, μία η Σαχτάρ, μία η έτσι, μία η αλλιώς. Αυτό μόνο με τον Λουτσέσκου, έτσι. Κάθε μέρα. Και να βγαίνει ο άνθρωπος και είπε: τι μαλαμπίπιπι είναι αυτές, λέει. Έδωσε το λόγο μου στον Λουτσέσκου, ότι αν, στον Ιβάν, ότι αν ποτέ τεθεί τέτοιο θέμα, θα πω και θα το πω. Επίσης, παρεπτόντως, παιδιά, ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020. Δεν είναι ένας ελεύθερος προπονητής. Δηλαδή, πέρα από το λόγο τιμής του, που για μένα αυτό είναι το πιο ισχυρό συμβόλαιο, δεν είναι ένας ελεύθερος προπονητής. Άιντε, έτσι, γεια σας. Πάω παρακάτω. Ο μεγάλος. Λοιπόν, ενώ ο Λουτσέσκου. Ναι. Από την άλλη, ο Δόνης, μεγάλος προπονητής, θα κάνει τη δουλειά του την Κυριακή. Ο Σάββας τα λέει αυτά δηλαδή. Εύχεται να κερδίσει ο αιώνιος αντίπαλος του, αρκεί να χάσει ο ΠΑΟΚ. Κατά τον ίδιο το πρωτάθλημα δεν κρίθηκε ακόμα, αρκεί να σφυρίξουν 50-50 διαιτητές. Έχω κάνει φόνο εκ προμελέτης δηλαδή. Είμαι στην είσοδο για τα ισόβια δεσμά, αλλά δηλώνω πως η κοινωνία είναι σκάρτη, γιατί ανάμεσά μας υπάρχει αλητία και serial killer. Τέτοιο μίσος και τέτοια λύσα, κακιά, πρώτη φορά 45 χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο. Δείτε ρηθρόλευκα site που είναι φουλ από διθυράμβους προς συμπολίτες για την ισοπαλία στην Τούμπα. Δεν είναι τίποτα ήρεμα. Το πάω σιγά σιγά και θα εκραγώ. Στα 55 κρέμασα ένα ακουστικό στα αυτιά και περιμένω να ακούσω το παραμικρό που αφορά στον ΠΑΟΚ με τέτοια λαχτάρα που δεν την είχα ούτε στα 18 μου. Φτάσαμε σε ένα σημείο να παρακαλάμε να μας δώσουν τα κεκτημένα μας για να πάρουμε αυτά και μόνο από αυτά που δικαιούμαστε. Και επειδή παίζουμε το καλύτερο συγκριτικά ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είμαστε διαπλεκόμενοι συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς επίσης έχουμε καλούς διαιτητές σε τέτοιο βαθμό που βλέποντας αυτούς τους Δανούς λες: Παναγία μου, ο Κομίνης που είναι! Μόνο, ξαναλέω, μόνο ο διάσημος συγγραφέας Stephen King, εξπερ στα θρίλερ, θα μπορούσε να σκεφτεί να μπλέξει εθνικό θέμα τεράστιας σημασίας με την πολιτική. Κάνω παρένθεση. Δεν υπάρχει πιο ιδεχθές για μένα. Πιο σιχαμερό πράγμα δεν υπάρχει. Έτσι. Μας πολεμούν με τα όπλα, αδέρφια, με ό,τι σάπιο, ό,τι ανήθικο υπάρχει. Ευτυχώς όμως που σκέφτηκαν κάποιοι λογικά και πήραν τον Τσουκαλά υποψήφιος δημοτικές εκλογές. Ξαναλέω, αρνούμε να το πιστέψω αυτό. Αν δεν το δω επίσημα, αρνούμε. Αν ηλικιακά έπαιρνε το Σάβα, τον έβλεπα στο Επικρατείας. Ο αρχηγός είναι και γάβρος, βλέπετε. Εδώ χωράει το μάθανε ότι μαμιόμαστε, ήρθαν και από τα περίχωρα. Ένα μένει ακόμα να πω. Καλό βράδυ. Όλοι ενωμένοι. Αυτά ήθελα να το διαβάσω, ήταν μακροσκελές το μήνυμα, αλλά αποτυπώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που γίνεται. Εμείς δεν βλέπουμε ανεμόμυλους πουθενά. Δεν είμαστε δοκιμωτιστές να ανακαλύπτουμε εχθρούς για να τονίζουμε την ύπαρξή μας. Το ξέρετε. Και εκεί που φταίξαμε ή εκεί που δεν ήμασταν καλοί, πρώτοι-πρώτοι τρέξαμε να το πούμε: παιδιά, δεν αξίζαμε. Παιδιά, δεν ήμασταν καλοί. Παιδιά, δεν έχουμε ρόστερ για να πάμε εκεί. Παιδιά, ο άλλος ήταν καλύτερος. Ή παιδιά, σήμερα, ναι, δεν αδικηθήκαμε και χάσαμε. Δεν έχουμε τέτοιο ζήτημα. Και μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία. Γι' αυτό λέω. Αν κάποια στιγμή δοθεί προσεχής αγωνιστικές ένα πέναλτι, το οποίο δεν είναι, Αντρέ, στα πουλιά, δείξε εμείς έτσι όχι και πέτα το έξω, γράψε ιστορία. Ακόμα και αν χρειάζομαι απαραίτητο στους τρεις βαθμούς σε εκείνο το παιχνίδι. Κάντο αυτό. Καλημέρα στο Μάριο, στην Όλγα, καλημέρα στο Μάριο τον Ασπρόμαρο, καλημέρα αδέρφια, καλή Τετάρτη να έχετε, ξεχνάμε το μάτς με το συμπολίτη και συνεχίζουμε. Πάμε να φορτώσουμε πάλι το κέντρο γιατί έπρεπε να διαβάσω το μήνυμα και πέσαμε. 2310-287-888, τις τελευταίες γραμμές μου δίνετε και τα τρία τελευταία ψηφία μέσα από το σταθερό να σας βάλω στην κλήρωση που θα κάνω σε 6-7 λεπτά από τώρα για να δώσω σκεύη πυραμής. Ολόκληρη σειρά είναι με μαγειρικά σκεύη, καταπληκτικό δώρο πάνω από 100 ευρώ. Μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία. Ξεχνάμε το μάτς με τον συμπολίτη. Συνεχίζουμε το μυαλό μας στο σημερινό και κρίσιμο μάτς για το κύπελο, λέει ο Μάριος. Δεν επιτρέπονται λάθη, μόνο. Έρχομαι τώρα. Δεν επιτρέπονται λάθη, μόνο νίκη. Γι' αυτό όλοι στον Όβο βοηθήσουμε την ομαδάρα μας. Και την καλημέρα μας στη Δέσποινα την Κυριακή του. Καλημέρα, Ζουμουσού. Όμορφη μέρα να έχουμε τον Πανιόνιο να περάσουν. Ζουμουσού, σωστά. Γεια σου, Τσουκνίδα. Αυτοί οι παίκτες και ο Λουτσέσκου θα πάρουν και το φετινό double. Όσοι δεν γουστάρετε κριτική, έρχομαι. Στο ραδιόφωνο και αυτούς που κάνουν νούμερα με την κλάψα σας, τα έχω πει αυτά. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές να περιμένει ο κόσμος. Καλημέρα, Κώστα, το κακό μου αυτό να περάσω, λέει ο Γιώργος ο Ψαρός. Ή Ψάρος, δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Ναι! Καλημέρα και sorry που περιμένατε. Έλα.
Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την είναι. Καλώς την είναι. Αγγελική, η Τζελέπη. Γεια σου, ρε Αγγελικούλα. Τι γίνεται. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Πολύ, πολύ καιρό, πολύ καιρό. Με τη δουλειά δεν μπορώ, ούτε και στις θυμοδοσίες μπορώ να φθώ, να σας δω από κοντά. Δεν πειράζει. Δουλειά να έχεις, από το να είσαι άνεργη και να μας ακούς, προτιμώ να έχεις δουλειά και να μας ακούς όποτε μπορείς. Έτσι. Έτσι. Το λέω και το εννοώ αυτό, να ξέρετε. Έτσι. Ναι. Δώσε μου και τα 3 τελευταία ψηφία πριν μου πεις οτιδήποτε να σε βάλω για τα σκεύη. Το σταθερό. Το, ναι, του κινητού, του κινητού, τα 3 τελευταία. Του, ναι. 8.35. Τέλεια. Και εγώ έτσι πρέπει να το πω, να ξέρεις. Άμα δεν το πω ολόκληρο, δεν τα θυμάμαι. Λοιπόν, και αν μου αλλάξουν και τη σειρά. Αν μου τα πούν 2-2, τέλος. 2-2 δεν τα μπορώ. Άλλο, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Για πες λοιπόν, Αγγελικούλα. Λοιπόν, άκου Κωστή, εγώ μια στιχομηθεία που είχα με έναν φίλο αριανό. Ναι. Περιμένουμε πώς και πώς, ο Ιβάν είναι το θέμα το μεγάλο, περιμένουμε πώς και πώς να βγει η Νέα Δημοκρατία και να τον χώσει μέσα. Ναι. Λέω, το μέσα, πρόβλημα τους αυτό είναι, Κωστή, δεν είναι ότι θα πάρει φέτος. Να τον χώσει μέσα, πού, γιατί να τον χώσει μέσα. Φυλακή. Αλλά, οκ. Εντάξει. Ναι, το πρόβλημά τους λοιπόν δεν είναι αν θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Το πρόβλημά τους είναι ότι με τον Ιβάν είναι μια κατάσταση που θα παγιωθεί και ο ΠΑΟΚ θα πηγαίνει συνέχεια προς τα πάνω. Ακριβώς όπως το λες. Αυτό ούτε είναι ούτε κόμμα δεν αλλάζω. Αυτό δεν είναι ένα πρωτάθλημα που έτυχε. Και η Χάρτινη πέρσι πήρε ένα πρωτάθλημα. Έτυχε. Έτσι, δεν φοβούνται, γιατί δεν είναι εδώ, δεν είναι απλά μια φωτοβολίδα. Ένα τσαφ και έσβησε. Βλέπεις ότι έχει χτιστεί κάτι αργά-αργά, σιγά-σιγά. Και αυτό ακριβώς. Το πράγμα, αυτό είναι ο εφιάλτης τους, κατάλαβες. Σου λέει, ναι. Πάει αυτή. Τέλος. Και άμα βγουν και Champions League, τους χάσαμε. Και του λέω, συγγνώμη λέω τώρα, με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι είναι όλα του Ιβάν. Ξέπλυμα χρήματος, κουτουλού, κουτουλού. Δηλαδή θες να μου πεις εσύ, λέω, ότι αν ερχόταν ένας Ιβάν στον Άρη, δεν θα τον ήθελες, γιατί υπάρχουν σκιές. Λέει, όχι, όχι, ας έρθει. Α, ας έρθει. Ούτε σκιές υπάρχουν. Γιατί σκιές ανακαλύπτουν. Σκιές υπάρχουν σε αυτούς. Ήρθε ο άνθρωπος, επέδησε εδώ. Εγώ δεν είμαι ούτε γραμματέας του, ούτε είμαι στο payroll του, ούτε εργάζομαι για τον Ιβάν. Είμαι ΠΑΟΚ και δεν είμαι Ιβάν. Ήμουν πάω πριν τον Ιβάν, θα είμαι και μετά τον Ιβάν. Αλλά ακριβώς, τι να πούμε. Δείτε τώρα. Ερήμωνε το Μεζόν Κρυστάλ κάτω, ένα υπέροχο στολίδι της πόλης. Ξέρετε που λέω. Δίπλα στο Μακεδονία, ναι. Παλάς, το, ναι, αναψυκτήριο, ναι, εκεί, που ήταν η Τέρνη για ένα διάστημα. Έρημο. Περνούσαμε τα παιδιά με τα ποδήλατα και ο μικρός πάντα εκεί, επειδή έχει κάτι μπάρες, ήθελε να αποκατεβαίνεις κάτι φορές και έμπαινε μέσα. Και έλεγα στη Γεωργία, δες ρε παιδί μου, αυτό το μέρος εδώ πέρα. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να βάλει 5 φράγκα. Είναι ένας παράδεισος μπροστά στο Θερμαϊκό, υπέροχο, και πήγε και έχωσε πάλι λεφτά εκεί και το πήρε για να το σώσει το θέμα. Και εκεί και παντού. Τι, άσχετα με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Αν αύριο κάνει κάτι το οποίο είναι επιλείψιμο, αν αύριο κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο, θα βγούμε να το πούμε. Δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Έτσι. Έτσι. Αυτά. Είναι ακριβώς, Κωστή. Όχι μόνο αυτό. Μας έχει φτιάξει την καθημερινότητά μας. Όπως το αν λες. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ, όλα. Έχουμε, ας πούμε, χωρίς να έχουμε να το έχουμε συγκεκριμενοποιήσει μέσα στο μυαλό μας ότι σήμερα γιατί δεν αισθάνομαι έτσι. Καλά. Επηρεάζει πλήρως την καθημερινότητά μας, το θυμικό μας, τη διάθεσή μας. Έτσι είναι. Όποιος το καταλαβαίνει, καλώς. Όποιος δεν μπορεί, δεν θέλω να τον πείσω γι' αυτό. Φιλιά, Αγγελική, να είσαι γερή. Ζουμουσού. Γεια σου, Αγγελική μου, γεια σου, Αγγελική μου, να είσαι γερή. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άντε ρε, τι τρως πρωί-πρωί ρε. Κλειστρίδα, όχι τώρα. Με να την κόψεις λίγο, αγόρι μου, μισή ώρα περιμένουμε στο κινητό. Τι να κάνουμε, αδερφέ, τι να κάνουμε. Αδερφέ, τι να κάνουμε, αδερφέ. Βάλαμε στην κλήρωση, κάστα πολλά πολλά. Πες όνομα. 949 Γιώργος. 949 Ταυλαδόρος. Γιώργος, κα, είπες ή τα. Τι κα, ρε. Λέω, το πρώτο γράμμα δεν άκουσα. Τα, δεν ακούω, είναι αυτά τα ακουστικά που καμιά φορά κάνουν διακοπές στο καλώδιο. Δεν άκουσα καλά. Κωστή μου, τι γίνεται. Καλά, αδερφέ, δόξα τω Θεώ. Σπάνια σε παίρνω και σε ακούω κάθε μέρα. Απλά έτσι λίγο ήθελα να μπω κι εγώ σε μια κλήρωση. Καλά, τον Πανιόνιο να κερδίσω και μετά βλέπω. Σωστά μιλάς. Ναι, έτσι μπράβο. Δεν μου λες και κάτι άλλο. Η επόμενη ομοδοσία πότε είναι, Κωτσό? Η επόμενη ομοδοσία νομίζω είναι Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος. Μάρτιο, νομίζω Μάρτιο. Δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία.
Θα ακουστεί, εντάξει. Θα ακουστεί. Εννοείται, θα βαράμε πριν, αλλά εσείς όποτε θέλετε και μέσα στη διάρκεια. Το όποτε έτσι. Θέλετε, εντάξει, ισχύει, ρε παιδί, αλλά εμείς το κάνουμε για την παρέα, έτσι, για το καβαλέ. Σωστό, σωστό, άλλο αυτό. Απλά θέλω να πω, κάποιος μπορεί τότε να μην μπορεί. Μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί να έχει άλλα. Ναι, λόγω δουλειά, λόγω αυτά, καμιά φορά ναι, όντως δεν μπορούμε. Και εγώ έχασα έτσι κάνα δύο αιμοδοσίες, αλλά δεν πάω να δώσω γιατί θέλω να είμαι εκεί στην παρέα. Γεια σου Γιωργάρα, να σε γεια. Άντε καλημέρα, φιλιά, καλημέρα. Φιλιά, πρόκριση σήμερα. Πάμε τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να κάνω και την κλήρωση. Καλημέρα σας. Άντε ρε Κωστάκη. Άντε ρε Κωστάκη, μίλα. Πού είσαι χαμένος? Μόνο λοιπόν. Κερδισμένος φίλε, να ξέρεις. Χαμένος ποτέ. Για πες. Δηλαδή, αυτοί οι συμπολίτες, δηλαδή τόσο πια μας έχουν... Δηλαδή, τι να πω. Λάθος να ασχολείσαι Τετάρτη γίνεται... ακόμα είναι λάθος. Όχι, δεν κατάλαβες, δεν θέλω αυτό. Μια χαρά κατάλαβα. Πρόσεξε. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω αυτό. Πρόσεξέ με. Το να ασχολούμαι ακόμα σήμερα Τετάρτη, ο Άρης μπορεί να ασχοληθεί με αυτό το μάτς, φυσικά θα δεν ασχοληθεί. Δεν θέλω να ασχοληθώ με το μάτς. Άρα μην το κάνεις. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά να κοιτάξουν να γίνουν καλύτεροι αυτοί. Πάλι όμως, πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι, αυτό κάνεις τώρα. Έτσι. Καλά, όχι, συγγνώμη, μου ζητάς συγγνώμη. Απλά είσαι ελεύθερος να πεις ό,τι θέλεις. Προσπαθώ. Να ναι, σου δείξω ξέρω, ότι... Το μάτς είναι το σημερινό. Ακριβώς, αδερφέ το μου. Το σημερινό, εντάξει. Δηλαδή... Κερδίζεις... Αυτό. Προκρίνεσαι, πας στο επόμενο παιχνίδι και πάει λέγοντας. Ο παδός του Άρη θα έχει να λέει γι' αυτό το χι. Πολλές μέρες αυτό έχει. Ναι. Τέλος. Άλλο. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τώρα το σημερινό μας. Έτσι. Αν ο Τσούμπα βάλει τρία σήμερα, τι θα κάνεις? Δεν ισχύει για το στοίχημα... Η διοργάνωση του κυπέλου την είχα βάλει, ήταν μια δικλίδα ασφαλείας. Με προλάβανε οι άσπονοι φίλοι, ζουμουσάκια κατευθείαν, η τρικλοποδιά στο καλάμι, από πίσω το μαρκάρισμα με τις τάπες στη γάμπα. Έτσι και δεν ισχύει. Στην καροτίδα. Στην καροτίδα, έτσι, έτσι, έτσι. Μα δηλαδή εξοικείων τα βέλη. Εξοικείων τα βέλη. Λοιπόν, οπότε έτσι. Σήμερα όποια και να είναι η ομάδα, ξέρουμε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Μας δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί. Από εκεί και πέρα. Συνεχίζουμε. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι αποτέλεσμα και να πάρουμε. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Αυτό έτσι και δεν το συζητάμε. Εννοείται. Βάλαμε και στην κλήρωση 9-15. 9-15. Δημήτρης. Έγινε Δημητράκη. Να είσαι καιρός. Ζουμουσού, αδερφέ. Έτσι, έτσι, έτσι. Πρόκριση. Πρόκριση. Φιλιά, 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 φιλιά. 7 Απριλίου η επόμενη ημοδοσία. Γεια σου Τσόφα, γεια σου Κολονάρα. Έτσι. Μου το έστειλε κατευθείαν. Καλημέρα, Κωστή. Ο Δημήτρης, ζούμου σου λέμε και ποτέ δεν κλαίμε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ο Δόβρος, ο Νίκος. Καλημέρα, Κωστή. Όλοι στο θέατρο Βεργίνα να δούμε την παοκάρα μας. Όσοι έχετε στείλει, μπαίνετε χωρίς κλήρωση. Καλημέρα στον Καλαϊδόπουλο τον Χριστόφορο. Καλημέρα στον 786. Γεια σου, Καστρέτσου Ιωάννα. Γεια σου, Ανά Χούχλια. Κωστή, καλημέρα. Ζούμου σου λέμε κάθε πίκρα και με. Βάλαμε στην κλήρωση για τη μαγειρικά σκεύη και τις προσκλήσεις. Γεια σου, Νίκη Λαβρεντιάδου. Καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε εσένα και τους χορηγούς σου για τα χαμόγελα που χαρίζετε απλόγερα σε όλους. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου, Ευατζίδη Ανέστη. Γεια σου, Τσομπανόπουλο Γιάννη. Γεια σου, Χριστίνα μου. Γεια σου, Βασιλική. Για τα κορσερολικά θέλω διπλή πρόσκληση για την Κυριακή. Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης. Θα ήθελα να με βάλεις και στην κλήρωση. Αραμπατζή Σωτηρία. Καλημέρα, Ζλατανίδη τον Νίκο. Πάνω απ' όλα πυραμής. Κάτσε να δω. Εδώ, περίμενε. Ναι, Παντελή μου, να έρθεις, βεβαίως. Αν έχεις κερδίσει λαδόκολα, έχω καιρό να δώσω. Να έρθεις να την πάρεις τη λαδόκολά σου. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε κλήρωση. Ο Μάνταλος, φυσικά, τι θα πήρε, παιδιά. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι δεν βγήκαμε τυχαία πρωταθλητές πέρσι. Έχεις τέτοια πρεμούρα για να το αποδείξεις. Δηλαδή, να βγαίνω με το Σωτήρι και κάθε μέρα να λέμε «Είμαστε άντρες!» Συγγνώμη φίλε, γιατί νιώθεις την ανάγκη να το φωνάξεις. Έχω λέω κάθε φορά το παράδειγμα με το καφενείο που μπαίνει ένας μέσα, είναι γεμάτο το καφενείο και σηκώνεται ένας και λέει «Δεν είμαι αδερφή!» Ή τέλος πάντων, για ποιο λόγο ρε φίλε, δικαίωμά σου να είσαι ό,τι θέλεις. Γιατί πετάγεσαι, γιατί πρέπει να επιβεβαιώσεις αυτό το οποίο λες ότι δεν είσαι, για ποιο λόγο, σε ρώτησε κανένας, σε ρώτησε. Λοιπόν, αυτά για το Μάνταλο, πάω να κάνω κληρώσεις. Όσοι στείλατε μήνυμα και μου βάλατε για καζίνο, χωρίς κλήρωση, διπλή πρόσκληση, δεν χρειάζεται να έρθετε από εδώ. Εμείς θέλουμε τη λίστα για την Κυριακή για το μάτς με το Βάζελο. Όσοι έχετε μπει τώρα, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι. Όλους τους βάζω τώρα. Μέχρι το 88. Το 6. Το 6. Το 6. Το 6.
Το 6 είναι η Καστρέτσου, η Καστρετσού, η Ιωάννα. Πάρε τηλέφωνο, Μαριλής, 6937 σε 906. Έχει στείλει μόνο το ονοματεπώνυμο. Πάρε τηλέφωνο, Καστρέτσου, η Ιωάννα. Πάρε τηλέφωνο. Να τη βγάλουμε αέρα, να ακούσουμε την νικήτρια. Θυμίζω, χορηγή δεύτερης ώρας, είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Σε τι τελειώνει, σε τελειώνει σε 906. 6937-906. Έχει στείλει μόνο το ονοματεπώνυμο. Καστρέτσου ή Ιωάννα. Ή Καστρετσού ή Κάστρετσου. Δεν ξέρω, μάλλον Καστρέτσου. Για το Ιωάννα είμαι σίγουρος. Τουτ. Ναι. 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 Γεια σου Ιωάννα. Γεια σου και σε σένα. Τι κάνεις. Γεια σου ρε Ιωάννα. Πρώτα. Κέρδισες τις πυραμίδες. Μια σειρά με κατσαρολικά. Αλήθεια. Καταπληκτικά. Πόσα μηνύματα έστειλες. Ένα, έστειλε εγώ και ένα άντρας μου. Μπράβο. Ένα από 88 λοιπόν, είσαι η τυχερή. Είναι μια υπέροχη σειρά πυραμίς, σκεύη, καταπληκτικά, αφάνατα. Πάρα πολύ. Να είσαι πάντα δυνατή, να είσαι πάντα τυχερή. Θα στείλω το ονοματεπώνυμό σου στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Θα πας στο Κορδελιό Ανδρέα Παπαδρέου 10 να παραλάβεις τα πυραμίς υπέροχα. Καλοφάγωτα και εκεί που θα φτιάνει φαγητά, να λε και γεια σου, ρε τσατσαρέ, που μου κλήρωσε να πούμε έτσι μετά. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είσαι πάντα τυχερή. Γεια σου, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια ωραία μέρα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι... Μόνο η χαρά που ακούσουν του ανθρώπου, γι' αυτό του βγάζουμε έτσι. Δεν είναι ότι. Δεν χρειάζεται. Ξέρετε ότι τα δώρα τα δίνουμε εδώ και 20 χρόνια. Δίνουμε. Ό,τι λέμε το δίνουμε. Έτσι. Θυμίζω, Τσαντεκίδης μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ανεβαίνοντας στο δρόμο Γεωργόκαστρο, κάντε δεξιά απέναντι από τα Τζάμπο, μπείτε, ενημερωθείτε. Ο άνθρωπος έχει το πιο καθαρό αυτοκίνητο, καθαρό με όλες τις σημασίες της λέξης, το πιο απείραχτο, το ατρακάριστα όλα, ελληνικής προέλευσης, δεν μιλάω για μάρκες, δεν είναι αμφιβόλου, το φέραμε από το Βέλγιο, το φέραμε από την Ολλανδία, το φέραμε από τη Γερμανία, ούτε ξέρεις ποιος το είχε εκεί και τι το έκανε εδώ. Γνωρίζει ο Τσαντεκίδης, τα αδέρφια, τι σημαίνει αυτοκίνητο και εκεί θα πάτε. Μπείτε και στο Τσαντεκίδης Cars με νιταφ Τσαντεκίδης, όχι με D, tsantekidiscars.gr και θα δείτε και εκεί αυτό που σας λέω, κορυφαία αυτοκίνητα. Φυσικά μην λησμονείτε ποτέ ότι Alpha Plum εκεί θα βάλετε φυσικό αέριο, εκεί θα έχετε τον σίγουρο μάστορα, αυτός ξέρει 65-17-18 και μελέτη και επίβλεψη και τοποθέτηση φυσικού αερίου. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος. Με 500 τοποθετήσεις μες στην πόλη και όλοι είναι ικανοποιημένοι. Και εννοείται Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, εκπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα, υπέροχα πιάτα. Χαμός θα γίνει φυσικά, όχι μόνο Τσικνοπέμπτη, όλες τις μέρες γλύφετε τα δάχτυλά σας σε ένα πλήρως ανακοινισμένο χώρο. Έκανε μια μαγαζάρα κούκλα ο Δημήτρης, χωρίς να ανεβάσει τίποτα στις τιμές, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η θυσία είναι δική του, ματώνει δική του τσέπη, σιγά μην επιβαρύνει τον κοσμάκι που πάει να φάει και να ξεχάσει τα προβλήματά του. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, Σωτήρης Δασκαλάτσης ήταν πίσω από την κονσόλα, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε, πρόκριση σήμερα και όλα τα άλλα θα τα δούμε από αύριο. Bye, 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 bye!